Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμα ένα πρωί στον Λίμπερο 107,4. Ενωμένη, δυνατή, μάχημη και ξυπνητή. Έτοιμοι να σας κρατήσουμε συντροφιά στην πιο δύσκολη στιγμή της ημέρας, αλλά και στην πιο αισιόδοξη, όταν ξεκινάει, όταν ξεκινάει η ζωή. Και εμείς είμαστε η απαρχή αυτής. Έχουμε το προτέρημα να είμαστε οι πρώτοι και που τα μαθαίνουμε όλα και που θα τα πούμε όλα. Οτιδήποτε άλλο και αν σχολιαστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας τα έχουμε πει στα λεγάκιδες. Γιατί έχουμε το προνόμιο του να είμαστε από τις 6 ώρα στις επάλξεις. Γι' αυτό και είμαστε και οι καλύτεροι. Οι εκλεκτοί μόνο ξυπνούν τέτοια ώρα. Λίμπερο 107,4. Μπάμπης Βατμανίδης στο μικρόφωνο. Στις γραμμές, στα τηλέφωνα, εσείς απαντές, παρόντες στη μάχη που δίνουμε καθημερινώς για να βελτιώσουμε λίγο την διάθεσή μας, την συνολική. Καλημέρα και στην πρώτη γραμμή που, πριν πούμε οτιδήποτε, κουδούνισε το τηλεφωνικό μας κέντρο και θα μας κάνει το ποδαρικό της για τη σημερινή ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα από εκλεκτή Σταυρούπολη. Καλώς το να. Τι έγινε. Είναι. Καλά είμαστε εσύ. Πήρα άξιες για να μην πάρει η Κατερίνα πρώτη. Ναι, έτσι. Μόλις ακούω. Ναι, ναι. Αν και ακούω από το ίντερνετ και καθυστερώ πάλι, με καθυστερείς έτσι. Ναι, ναι. Φτάσαμε στο σημείο να ακούμε τη Σταυρούπολη από το ίντερνετ. Εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσανε. Γιατί. Από εδώ να ξεκινάει το σήμα το καλό. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί θα πρέπει να είναι περισσότερες κεραίες. Που έχουμε κεραίες, τα πάντα έχουμε. Από ακτινοβολία, αλλά τίποτα, δεν μας λείπει. Ναι, ναι, αλλά ναι. Τι λέει. Καλά είμαστε. Τι έγινε. Χθες ζήτησα αλλαγή στο 20 λεπτό. Mm-hmm. Πήγα στο μάτς. Ναι, πήγες στο 20 λεπτό. Έφυγες. Έπιασε η βροχή. Ναι. Έφυγα. Τη μυρίστηκα τη δουλειά. Τη μυρίστηκα τη δουλειά. Τη μυρίστηκε τη δουλειά, εσύ, είσαι πρωτοπόρος. Έφυγα. Δεν πειράζει όμως. Πήγα στο απόλυτο καλτ μαγαζί. Πρέπει να στηρίζουμε τέτοια μαγαζιά. Βέβαια, όχι απλά να τα στηρίζουμε, είναι ένα με την εκπομπή. Για να δώσω πληροφορίες. Ήθελα πάντα να πάω εκεί πέρα. Mm-hmm. Γιατί μου αρέσουν, είμαστε και εκπομπή τέντερ εκεί. Πρέπει όλα να τα λέμε τις καινούργιες επιχειρηματικές κινήσεις. Ναι, ναι, ναι. Που έχει ένα, που είναι έξω από την 7, ένα περίπτερο και ένα προποτζήτικο δίπλα στη γωνία. Ναι. Έχει ένα ύποπτο μαγαζί εκεί που πάρει ο φίλος μας ο Μερκούρης, τα ύποπτα. Ναι, 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 ναι. Τα οποία όταν παίζει ο ΠΑΟΚ μετατρέπεται σε sports καφέ. Μάλιστα. Αλλά όλη την υπόλοιπη τέτοια είναι έτσι, ας πούμε, πιο πλουραλιστικό να φανταστώ. Ναι, ναι. Ναι, ωραία. Αλλά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ πέφτουν τα φημεία, τα τζάμια, αλλάζει εκεί. Βλέπεις σταριές, τηλεοράσεις. Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα πάντα να πάω εκεί. Είδες, σου δόθηκε ευκαιρία. Ναι, ναι, ναι. Και όλοι με τα παιδιά τους με αυτά, ξέρεις, δεν πειράζει ότι είχε μέσα το προσωπικό που εξυπηρετούσε, αλλά όλοι εκεί, παιδιά, μικρά σκυλιά, όλοι γίναμε ένα εκεί, ένας παιδότοπος έγινε μετά δηλαδή. Μάλιστα, ωραίες καταστάσεις, ναι. Ωραία ήταν, ναι. Είδες, και τις υπόλοιπες φορές δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στο γήπεδο. Αυτό που θέλω να δω πάντα, δηλαδή έχασε τον γκολ του Λιμιού, του Μπεκταρά, του αγαπημένου παίκτη. Έτσι. Την ημιτρίπλα, την ημιτρίπλα, όχι τρίπλα. Ναι. Ακόμη δεν έχει κάνει τρίπλα στην καριέρα του. Πιστεύω μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, όταν πήγε μόνο σκοτωμένος, δεν πειράζει. Έστω και σε β' εθνική ομάδα έκανε την ημιτρίπλα. Και θα δω μέχρι το τέλος του πρωτάθλημα, θα δω και μια τρίπλα ολοκληρωμένη. Από τον Παιχταρά αυτό να. Όχι, είναι μεγάλος παίκτης. Σημαδεύει δεξιά, πηγαίνει μπάλα αριστερά, τους ξεγελάει όλους. Τι ωρεξάτος συσκώθηκε. Εντάξει. Συνασίστε. Δεν κοιμήθηκε. Α, γι' αυτό και έτσι έχεις το λιμιό. Συνασίστη, μάλλον δύο παίκτες. Όλοι κοιτούσαν εκεί, πήγε στον τρίτο. Όλοι νομίζουν κατά λάθος θα κάνει, αλλά. Έτσι. Άλλοι, εδώ και δύο μέρες όλος ο κόσμος τραγουδάει μη παραχαράζετε την ιστορία και εσύ παραμιλάς με το λιμιό. Μια δικιά σου κατάσταση εντελώς μόνος. Μάλιστα, εντάξει. Πιστεύω ότι ο Λιμιός σε ακούει. Ναι,
γι' αυτό τώρα να παίξει. Ναι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το. Τώρα χάθηκε και το, το όνειρό μου, ποιο ήταν. Ότι έχουμε και παικταρά στα δεξιά τώρα. Ναι. Το μικρό αυτό και δεν θα γίνει δεξί μπακ ποτέ. Ναι. Καλά, κάτσε. Ναι, ναι, ενώ ο Λιμιός είναι πολύ μεγάλος. Κάτσε, περίμενε. Ναι, έχει ναι, ακόμα. Έχει, το πρωτάθλημα έχει πολύ μέλλον ακόμη. Όχι, η καριέρα του Λιμιού έχει πολύ. Καλά έπαιξε χθες, καλά. Φυσικά έπαιξε καλά και σκόραρε και ναι, κάτσε σκόρα. Βρε, εντάξει, 20 χρονών είναι το παιδί να πούμε. Αμέσως τον πάρεις να μούτρα. Έχει πάρει πολλές ευκαιρίες. Εσύ 20 χρονών έκανες το ίδιο ψωμί που έκανες τώρα. Ναι. Όχι, δεν έκανα. Να είδες. Έχει όμως ο Λουτσέσκου προπονητή. Έχουμε το μεγάλο προπονητή εδώ, Λουτσέσκου. Που... Έτσι, 7ος λέει σε... Σε συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ, προπονητής από τους μακροβιότερους. Μακροβιότερους και. Και πάει να πιάσει το Λόραν. Πολύ χάλια, πώς θα γίνει τώρα, 4 συνεχόμενα μάτς. Έτσι πως έβρεξε. Ναι, δύσκολες πολύ... κινδύνες. Και την Κυριακή έχει παιχνίδι πάλι με βροχή από ό,τι βλέπω. Έτσι κάνω μια τώρα. Μίνι. Όχι απλά βροχή, μπορεί και χιονόνερο. Βασικά καλύτερα χιονόνερο παρά τη χθεσινή βροχή που είχε στο γήπεδο. Χίλιες φορές να χιονίζει με αυτό το λούμι. Που έριξε. Αλλά και όχι, θα καταγγείλω και αυτό. Και πήραμε και πώς θα λένε φελιζόλ έξω από την 7. Ναι. Και πώς έτυχε αυτός ο παππούς που είχε τα φελιζόλ ήταν για. Άντε να το πω για μισό ποπό. Ναι. Πώς ήταν τα πιο μικρά φελιζόλ. Κράξιμο. Κράξιμο και στα φελιζόλ. Έτσι. Χειρότερα ήταν. Γιατί βράχηκε ο μισός, κατάλαβες. Ναι. Να μην έπαιρνε καθόλου να βρεχόμουν όλος. Κάτσε ρε, γιατί υπάρχουν διαστάσεις στα φελιζόλ. Υπάρχουν ας πούμε τα λάρτζα, έξτρα λάρτζα, τα medium. Το πήρα στο θέατρο Γης όταν πήγα το καλοκαίρι που πήγα. Που ήταν διπλάσιο εκεί, μάλλον επειδή είναι σαν αρχαίο αμφιθεατρικό, είχε 1,5 ήταν. Έτσι, να τα λέμε και αυτά εκεί πέρα. Όχι, λέμε ημίδιπλο. Πού πήγε, σε ποια συναυλία έχει πάει. Όχι, στο. Που έπαιζε ο τέτοιο. Θεατρικό, θεατρικό σε. Σαν τραγωδία. Κανονικά πρέπει με τον Κόκλα. Πρέπει να σε κλείσω γιατί πήγε στο θέατρο. Κλείσε, τον κόβο με αυτά εδώ, άκου τώρα θέατρα και τέτοια. Μάλιστα, κράξιμο στα φελιζόλ δεν έκανε κανείς. Κυρίες και κύριοι, μόνο στο λόγο επιδής. Αυτοί είμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς το να. Εδώ Prodigy. Καλώς το να, τι γίνεται. Μια χαρά, πήρα να σε ευχαριστήσω για τη χθεσινή πληροφορία που με έδωσες με την Κέντι Χαρμπή και το σύνθημά μας. Ναι. Φανταστικό, πήγα σπίτι, έβαλα YouTube, πάτησα Κέντι Χαρμπή, μη με συγκρίνεις κτλ. Ναι, το κουπλέ, και... το κουπλέ, είδες που είναι ίδιο. Πραγματικά, καλά, κάναμε σύνθημα κουπλέ τραγουδιού, απίστευτο. Αυτό και αν είναι, αυτή είναι η ψαγμενιά. Αυτή είναι η πρωτοπορία. Στην ολυπόθεση. Διότι όλοι, ας πούμε, οι οπαδοί παίρνουν τον πιο έτσι, έντονο ρυθμό, την πιο έντονη μελωδία που συνήθως αυτή βρίσκεται στο ρεφρέν ενός τραγουδιού. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, πήραν το κουπλέ, που δεν το θυμάται και πολλοί κόσμος. Ακριβώς, ναι. Εν τω μεταξύ κάτω στα σχόλια το γράφει, το παρατήρησαν πολύ και γράφει ναι. Και όλο το σύμπαν. Βέβαια. Τώρα εμένα ο καημός μου αυτές τις ημέρες είναι και το πώς τώρα και στο λόγο, επειδή για να παρακινήσω τα τσακάλια στις κερκίδες που σκαρώνουν τα στιχάκια, σκαρώνουν τα ποιηματάκια και τα τραγουδάκια, να φτιάξει έστω κάποια ομάδα να ακούσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να τραγουδάνε το «Μη παραχαράσετε την ιστορία», ο οποίος είναι... Ναι. Πάρα πολύ έντονα οπαδικός ρυθμός. Δεν ξέρω, θα το έχεις ακούσει το τραγούδι αυτό που γίνεται χαμός τώρα στο ίντερνετ. Όχι. Δεν το έχεις ακούσει, μάλιστα. Ψάξε να δεις τι γίνεται. Γκούγκλαρέ το απλά και θα δεις τι γίνεται. Γίνεται σφαγή. Περίμενε, αυτό είναι παλιό κομμάτι. Είναι ένα χριστιανικό το κομμάτι που έχει βγάλει μια ενορία, δεν κάνω λάθος, με μια χοροδία, παπάδες και ψάλτες. Το οποίο μιλάει ας πούμε για την Μακεδονία και τα λοιπά και τραγουδήθηκε τώρα από έναν πάτερ κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου μέσα σε ένα λεωφορείο, το πρόβαλαν τα κανάλια και για κάποιο λόγο αυτό απέκτησε διαστάσεις και πλέον διασκευάζεται σε τρανς ρυθμό. Σε τρανς. Και το τραγουδάει όλος ο κόσμος, όλο το ίντερνετ, ανεβάζουν, ποστάρουν, γίνεται χαμός. Αλλά είναι έντονα ένα οπαδικό έτσι τραγουδάκι. Αν το παρατηρήσεις. Μάλλον τα χάνω αυτά επειδή δεν έχω social media κτλ. Πες το. Έχεις το λόγο επειδή για να σε ενημερώνει. Είμαστε εμείς το κοινωνικό σου δίκτυο. Σε παρακαλώ, κάνε αυτή τη δουλειά γιατί είμαστε και άμπαλοι μερικοί. Μόνο το YouTube έχουμε και ένα λογαριασμό για να πατάμε και να γράφουμε. Ναι, ναι. Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας κάνουμε να μου εξηγήσει. Πάντως για να μην παρεξηγηθώ πριν κλείσω, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σου, θέλω να πω ότι μετά την Κέντι Χαρμπή έβαλα και άκουσα Prodigy έτσι λίγο να καθαρίσω.
έτσι, το ακουστικό έτσι, μου σύστημα, έτσι, εντάξει. Έτσι. Μη με παρεξηγήσεις. Για εξυγίανση, για εξαγνισμό. Για εξαγνισμό. Έτσι, έτσι. Να σε καλά. Θα σε πάρω και αύριο. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή ξεκούραση. Άρα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, φιλιά, φιλιά. Καλή ξεκούραση σε όσους τώρα επιστρέφουν από τις εργασίες τους και στους λίγους, τους κυμπάριδες που μπορεί να επιστρέφουν από τις εξόδους τους. 6 και 14 πρώτα λεπτά. Ναι, είναι και μία Θεσσαλονίκη που λίγο μπορεί να ξενυχτά. Κάτι μερκούριδες και κάτι τέτοιο μυστήρι να πούμε σε ένα πονηρό, δεν το ξέρεις. Τα κλασικά μας. Λίπερο 107,4 ακούτε. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κίνδυνης τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας από το πολύ ξεκίνημα της εκπομπής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Να πω το φίλο το Δημήτρη. Ναι. Λίγο να κοιτάξει τα εμβόλια όλα αυτά. Ναι. Εκεί. Θυμάμαι εκεί η κοπέλα πρέπει να δούλευε και όταν βγήκε το Πασόκ την πρώτη φορά το 81. Μάλιστα. Στο συγκεκριμένο μαγάζι. Λίγο τα εμβόλια του. Πολιτιστικής φορείς, μικρές αιστείες πολιτισμού σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μπορούν να μελοποιήσουν στη θύρα 4 Χατζηδάκι. Ναι. Το εκεί ψηλά στον Ημιτό. Πώς πάει αυτό, βοήθησε. Εκεί ψηλά στον Ημιτό. Και μετά ταιριάζει τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Και πηγαίνει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Το τραγουδούσε ο Θοδωράκης στις φυλακές αυτό. Και έλεγε ότι είναι του Χατζηδάκη. Άμα είναι, λέει, να συλλάβετε του Χατζηδάκη. Ναι, ναι, ναι. Πριν απασφαλίσει το Θοδωράκη και κανονικός. Ναι, κανονικός εκεί. Ο παλιός Ορθόδοξος. Ο Θοδωράκης, ναι. Ναι, ναι, μάλιστα. Εκεί ψηλά στο μυαλό. Αχ, δεν μου. Κάτσε, θα το βάλω τώρα εδώ. Επί τόπου θα τα κάνουμε. Όλα δεν. Εντάξει, χρειάζεται. Μην το βάλεις από μουσχούρι. Για, από τι. Από οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Τώρα από μόνο από ένα μουσχούρι μου το βάζει, οπότε για να πάρουμε και την ιδέα τι είναι αυτό το τραγούδι. Να το, ωραίο. Μπορεί να τραγουδηθεί. Πώς έχει, ας πούμε, οι φίλοι του Πάκου έχουν τραγουδήσει. Ποια είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος πρέπει να είναι αυτό. Θα πάρω 11 παιδιά που λέει 11 παόξο. Είναι 12 τα παιδιά που θα πάρεις. 12 μαρτίδα του Ματολίν. Ζαπέτας είναι αυτό. Όχι, Ζαπέτας λέω έχει μελοποιηθεί. Η Αριανή νομίζω πρώτη, τον Χάρη το Διπλωμένο. Ποιο? Κάτσε τώρα, δω με πιάνεις, εξαπίνεις. Ποιο ο Χάρη το Διπλωμένος? Χάρη το Διπλωμένος ήταν το... Τώρα κόλλησα. Είσαι Θεός. Όχι, αυτό είναι Πάριος. Είσαι Θεός. Αυτό, Πάριος είναι. Δεν είναι Χάρη το Διπλωμένος. Νομίζω πρώτα ήταν Χάρη το Διπλωμένος και μετά Πάριος. Αποκλείεται. Πάριος 1000%. Κόβω το λαιμό μου. Μπορεί να τον κόψει δηλαδή. Εντάξει, οκ. Εντάξει, μην κόψει τώρα. Όχι, όχι. Παιδιά δεν κόβω τίποτα. Εντάξει, όχι. Θα μείνω εδώ, θα μείνω. Αλλά είναι Πάριος αυτό. Το Κράτς, το άκουσες. Το ναι, ναι, ναι. Επικό. Θεός. Επικό και έχει και ένα θεούλι άλλο. Κανονικά με το άψητο το Κοτόπουλο. Ναι, θα κάτσω να το δω τώρα που έχει αυτά τα τηλεοντισιόν. Γενικά σε όλα τα realities, αυτά που παίζονται, η αγαπημένη μου διαδικασία είναι η οντισιόν. Μετά που είναι πάντοτε. Μετά που τις κάνει επαγγελματίες, χαλάει όλο το τέτοιο. Εγώ, Μπάμπη, έχω βρεθεί σε οντισιόν που ήταν για την Επίδαυρο. Είχε φαγωθεί η αδερφή μου, ήμουν στην Αθήνα. Ναι. Φυσικά δεν πήγα. Εντάξει, είχε πολλά ψώνια. Ήταν ο Χατζηδάκης μαζί με την Βουγιουκλάκη που διαλέγανε. Το περίεργο είναι ότι διαλέγανε για Επίδαυρο, δεν θυμάμαι γιατί. Τέλος πάντων, και όποιος ανέβαινε, έλεγε ένα τραγούδι κάτι και μετά με το που δεν το γούσταρα αμέσως ο Χατζηδάκη του έλεγε τον εθνικό ύμνο. τον εθνικό ύμνο. Τηλέφωνο. Η Κατερίνα, κλείνω. Έτσι, δουλεύει η ομάδα. Θα κάνουμε το overlap και στις γραμμές. Α, και αυτό θα μπορούσε να είναι ωραίο. Ωραίο. Και αυτό οπαδικό. Όλα αποκτάνε έτσι μια οπαδική χρειά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλώς το να. Τι γίνεται? Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά εσύ.
Καλά κι εγώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε ακούμε. Τι γίνεται? Είδα μια ταινία χτες. Για ταινία? Μαζί τίποτα. Μαζί τίποτα, τι είναι αυτή, δεν την ξέρω. Είναι μια ταινία η οποία έχει γυριστεί πέρυσι. Από ένα Τούρκο μάλλον σκηνοθέτη. Με αφορμή μια βόμβα που είχαν βάλει κάποιοι νεοναζί στη Γερμανία και είχαν σκοτωθεί κάποιοι Έλληνες, κάποιοι Τούρκοι και κάποιοι άλλοι. Μάλιστα, σοβαρή ταινία έδεσαι. Δεν είδες εδώ που φίλου μας που παφούλια τις ταινίες? Όχι, ήταν σοβαρή η ταινία. Όχι, πως δεν είναι σοβαρή και οι ταινίες που βλέπει ο φίλος μας ο Πάφη, ξεκάθαρα. Εντάξει, τώρα μην τράφουμε. Είχε παντρευτεί κοπέλα, είχε παντρευτεί κοπέλα έναν μετανάστη από Τούρκο κουρδικής καταγωγής, Γερμανία, ο οποίος ήταν και στη φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών, γιατί εγώ το είχα ζήσει αυτό στη Γερμανία όταν δούλευα. Πολλά μαγαζιά που έχουν άνθρωποι που είναι τουρκικής καταγωγής ή κουρδικής καταγωγής είναι σουβλατζίδικα και, και μπαμπτζίδικα. Ντονέρφια. Εδώ άνοιξε ο τέτοιος, ποιος άνοιξε, πώς το λέγανε, ο Ποντόλσκι άνοιξε και μπαμπτζίδικο. Ναι, ντονέρφια. Ντονέρ φτιάχνουν, αλλά ξέπημα χρήματος κάνουν. Μάλιστα. Καταγγέλεις, δεν υιοθετούμε τώρα σε καμία περίπτωση, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν υιοθετούμε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος βγήκε από τη φυλακή, παντρεύτηκε στη Γερμανίδα, κάνανε και ένα παιδί. Είχε πάει σε πρόγραμμα αποκατάστασης και είχε μηδενίσει, ας πούμε, δεν έπαιρνε ναρκωτικά. Είχε ανοίξει ένα γραφείο για μεταφράσεις, γιατί μετέφραζε από μετανάστες που, γιατί εκεί στη Γερμανία όταν πας, γιατί το έχω ζήσει και εγώ αυτό, και να πας στις υπηρεσίες πρέπει να τους τα πας όλα τα χαρτιά στα γερμανικά και πρέπει να μιλάς και γερμανικά. Βεβαίως, ναι. Οπότε αυτός εκεί τους βοηθούσε όλους εκείνους και αυτούς που είχε γνωστούς μέσα από τη φυλακή για να αποκατασταθούν και αυτοί και να βρουν δουλειά. Και τέλος πάντων κάποιοι νεοναζί πήγαν εκεί στη γειτονιά με ένα ποδήλατο, το αφήσαν απ' έξω, το ποδήλατο είχε μια βόμβα, η βόμβα εξεράγει και πέθανε και ο... Και ωραία μας μεταφέρεις, ωραίες εικόνες πρωί-πρωί, για βόμβες και τέτοια. Την ξέρω την ταινία που λες, πέθανε και ο πατέρας και πέθανε και το παιδί. Ναι, είναι πολύ δυνατή ταινία. Έπρεπε να γίνει δικαστήριο να βρεθεί ο ένοχος, τέλος πάντων... Στην αρχή νομίζανε ότι ο άντρας της είχε ξαναείχε ανακατευτεί με τα ναρκωτικά ή επειδή ήταν μουσουλμανικής καταγωγής, μπορεί να ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Αλλά την είπες τώρα, όλη την ταινία την είπες, άμα θέλει κάποιος να τη δει. Τέλος πάντων, το τέλος είναι σημαντικό. Εντάξει, άμα θέλει κάποιος να τη δει, το τέλος είναι σημαντικό που θα μας το πει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Δεν θα το πω το τέλος. Α, να μην το πεις το Λευτέρη. Ναι. Στη συνέχεια και η αστυνομία, η αστυνομία καταλαβαίνει ότι ήταν νεοναζί από πίσω. Και τους βρίσκει τέλος πάντων ποιοι ήταν υπεύθυνοι. Και μάλιστα στο δικαστήριο είχαν έρθει και άτομα από τη Χρυσή Αυγή, Έλληνες. Και είχαν υποστηρίξει ότι το ζευγάρι το οποίο ήταν αυτό που είχε κάνει την ενέργεια αυτή, ότι το ζευγάρι αυτό ήταν για διακοπές στην Ελλάδα. Ένας ξενοδόχος ο οποίος ήταν και Χρυσαυγίτης είχε πάει και είχε καταθέσει ότι σαν άλοθη, ψεύτικο. Μάλιστα. Για την εξέλιξη. Ας το δει καλύτερα ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ναι, ήταν καταπληκτική ταινία. Είχε και τη Χρυσή Αυγή και τα δικαστήρια στη Γερμανία. Μιλούσαν ελληνικά. Μετέφραζε ένας και καταλάβαινε τι έλεγε ο δικαστής. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Έγινε Λευτέρη. Σε ευχαριστώ. Για πες. Σήμερα θα έχει καμιά έρευνα. Κάτι θα έχουμε. Όλο και κάτι θα έχουμε. Θα βρούμε. Άμα θέλεις, άμα κάνεις παραγγελία, θα την φέρουμε εδώ στα ότα σου. Να σε καλά, σε χαιρετούμε. Παρακαλώ. Το τέλος της ταινίας. Ναι, με το τέλος. Μην λες το τέλος, να το δει και κανένας. Το τέλος της ταινίας. Το ξέρω εγώ το τέλος. Καυτηριάζει και τη δικαιοσύνη. Βεβαίως, βεβαίως. Ας το δει ο κόσμος. Αυτό σου λέω. Μην του λες την ταινία, μην έχει ανατροπές. Έγινε. Μαζί τίποτα, γεια σας. Σε χαιρετούμε. Δεν βαγώθηκε να μας πει το τέλος. Είναι μια πολύ δυνατή ταινία. Βγήκε πέρυσι, παίχτηκε και στους κινηματογράφους. Και εδώ στη χώρα μας, Φατίχα Κιν, γνωστός. Από άλλα πονήματά του. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Τώρα που πιάσαμε, μιας και πιάσαμε και τα κινηματογραφικά όμως που αφορούν τις κούπες, γιατί εμείς έτσι εξετάζουμε όλες τις πτυχές της ζωής, τι μπορεί να φέρει κούπα στη χώρα μας. Ευπρόσδεκτη, βεβαίως, ο Γιώργος Λάνθιμος σαρώνει στις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, τα οποία θα απονεμηθούν νομίζω σε κανένα μηνάκι. Πώ
πολύ πιο πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Εντάξει, θα το δούμε και στοιχηματικά. Κάθε χρόνο κάνουμε μια εκπομπή στοιχηματικής προσέγγισης. Δίνουμε τριαδούλες, διαδούλες, τέτοια από τη στιγμή που μπήκε και έχουν μπει τα πάντα και παίζονται. Εννοείται, με τους ειδικούς βεβαίως, βεβαίως. Και φέτος θα σας κατευθύνουμε. Θα φέρει κούπα στη χώρα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Άντε το κούμπο, τσιτσιπά, τώρα και λάνθιμο σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη, Παύλος. Καλώς τον Παύλο, τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, τα δύο πιο παράξενα συνθήματα που έχουν ακουστεί. Καλά, ένα είναι του Σαββόπουλου, τον Καραγκιόζη, έτσι. Ναι. Πάω, ξαγαπώ, πάω και στο ένας, λοιπόν. Ναι. Σε αυτό που δεν έχει γίνει ιδιαίτερη μνήμα και μας διαφεύγει, είναι στο τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, εκείνο που έλεγε «Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά». Γιατί είσαι στην Ευρώπη το καλύτερο. Ναι, όντως. Δεν σου πάει το μυαλό, το έχει συνηθίσει τόσο πολύ. Ναι. Που λέει ο Κλαϊδόνης «Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά», το ένα λέει «Yes, yes», το άλλο λέει «Oui, oui», «Τίνος είναι βρε γυναίκα το παιδί». Και αυτό το κάναμε, ρε φίλε, εμείς το καλύτερο σύστημά μας ευρωπαϊκό, να πούμε. Γιατί είσαι στην Ευρώπη το καλύτερο σύστημα. Εδώ, ναι, ξέρω. Γενικά, αν ψάξεις, όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων τραγουδάνε σχετικά μηχανικά, ας πούμε, τα συνθήματα. Ναι. Και δεν θα μπει στη διαδικασία να ανακαλύψει. Γιατί, εντάξει, πολλές φορές και η μελωδία παραποιείται, μιας και είμαστε όλοι τόσο καλύφωνοι. Δεν θα μπει στη διαδικασία να δει από ποιο τραγούδι κρύβεται από πίσω. Όχι, ξέρω εγώ, στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, τώρα μιας και ανέφερε στον ΠΑΟΚ, έχουν κάνει σύνθημα το σήμα έναρξης Eurovision. Ναι, και τον ύμνο του ναυτικού. Ναι, τον ύμνο του ναυτικού. Γιατί εμείς ποτέ δεν πέσαμε στη Β' Εθνική δύο φορές. Αυτό φαντάζομαι, δηλαδή, τότε σήμα έναρξης της Eurovision, τώρα δεν αρχίσει, φαντάζομαι, δεκαετίες του 80 που δεν είχε πολλά προγράμματα. Θα κάτσει άλλο να δει Eurovision ένα Σάββατο βράδυ. Και θα του ήρθε. Α, ωραίο αυτό, το κάνουμε. Και καταπληκτικό στίχο έχει κιόλας μέσα. Αυτό. Η κόρη μου το κάνει αυτό. Ναι. Όταν βλέπουμε Eurovision το Μάιο και λοιπά, με το που ξεκινάει το σήμα, ναι, λέει, ρε παπά, αυτό το σύνθημά μας. Δεν από εμάς το πήρα το κορίτσι. Όλα δικά μας είναι. Από εμάς. Όταν εμείς το τραγουδούσαμε, αυτοί ήταν ακόμα στα δέντρα και τρώγανε μελανίδια. Έτσι, ξέρω εγώ, οι Παναθηναϊκοί, ας πούμε, έχουν ένα από τα τελευταία τους συνθήματα, είναι το «Δεν παντρεύομαι» του Νίκου Καρβέλα. Το έχουν κάνει. Δεν το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος. Έχουν χρησιμοποιήσει τη μελωδία από το «Δεν παντρεύομαι». Ναι. Εγώ δεν σημαίνω. Οι Ιαπωνοί έχουν πολλά τραγούδια. Βέβαια. Ωραίου στίχους, ωραία συνθήματα και δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου ότι είναι τραγούδι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Εμένα το μόνο που έτσι τώρα στα New Age συνθήματα είναι ότι έχουν. Όλων των ομάδων έχουν πάρα πολλούς στίχους. Και δεν μπορείς να τα ακολουθήσεις. Ναι, πάρα πολλούς στίχους. Δεν μπορείς να τα ακολουθήσεις. Είναι κάποια ωραία που ακούγονται συγκεκριμένη μια στιγμή. Δηλαδή έχει κάτι συνθήματα ο Παναθηναϊκός που έλεγε ολόκληρη ιστορία. Ναι, αλλά ναι, ήταν μόνο, ας πούμε, για την κόντρα του με τον Ολυμπιακό. Τώρα που δεν έχει κόντρα με τον Ολυμπιακό, το έχει αφήσει αυτό το σύνθημα. Ναι, ναι, είναι έτσι. Όπως και εμείς, ας πούμε, το πιο καλό το μαθητή, ρε παιδί, με την καρφίτσα και με τα. Ναι. Έχει. Αυτό τώρα, ας πούμε, εμείς το λέμε τώρα. Όταν τώρα που θα τελειώσει το double, θα πάρουμε τον double, θα το παροπλήσουμε το σύνθημα. Θα την κάνουμε όλο, λέω, θα την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Θα συγκεντρώσουμε όλα τα συνθήματα μπορούμε. Όσα συνθήματα. Στην επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος. Ναι, μια και μα επίρρε. Ρε φίλε, να κάνουμε κάτι τρεφό, να τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Αρβανιδάκι, ζαπέτε. Τα πάντα, τα πάντα. Έχει πολλά. Εγώ έχω πιέσει, ας πούμε, οπαδούς ομάδων γενικότερα να μελοποιήσουν και δικά μου τραγούδια, αλλά δεν έχω. Πολύ ευχαρίστω. Δεν έχω βρει ακόμα. Το πρωινό το Συγκλάκι. Το πρωινό το Συγκλάκι. Έτσι. Θα βγάλουμε. Έτσι. Γιατί με ξύπνησε νωρί. Έτσι. Γιατί με ξύπνησε νωρί. Να πούμε και τέτοια. Εσείς, μάλλον. Πάω γιατί. Ναι. Πάω για λόγο επειδή. Έτσι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλημέρα. Ναι, όλο λέμε θα την κάνουμε αυτήν την εκπομπή. Οπότε δεν την κάνουμε. Αλλά θέλει δουλειά. Θέλει προετοιμασία λαογραφική φύσεω. Πώ έκανε ο Σίμωνα Καρά και η Δόμνα Ισαμίου που πηγαίναν από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα και διασώζανε τραγούδια παραδοσιακά, προφορικά. Έτσι και εμείς θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε όλη τη μουσική ιστορία αυτού του τόπου, η οποία έχει περάσει μέσα από τις κερκίδες. Αλλά θέλει μια προετοιμασία, θα την κάνουμε. Όχι ότι μας επηρεάζει η αγωνιστική δραστηριότητα τόσο ή άλλως και εγώ μας την επικαιρότητα.
τρίπλα πρέπει να κάτσουμε να τα συγκεντρώσουμε, να ασχοληθούμε, να ακούσουμε, να λιώσουν τα αυτιά μας μέσα στα YouTube και στα γήπεδα, να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Λόγω επειδή ακούτε κυρίες και κύριοι λαογραφική εκπομπή πάνω απ' όλα, εκπομπή του λαού όμως κυριότερα. Τετάρτη 23 του μηνού, σημερίς Αγίων Κλήμη και Αγαθαγγέλου, Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Εορτάζουν ο Αγαθάγγελος, η Αγαθαγγέλα, η Αγαθαγγέλη, ο Διονύσος, ο Διονύσιος, ο Νιόνιος, ο Ντένις, η Διονυσία, η Διονυσούλα, η Νίσα, η Σίσου και η Ντενίζ. Σημέρις. Ο Άγιος Διονύσιος του Εν Ολύμπο, άλλος είναι αυτός, δεν πρέπει να είναι ο καλός ο Άγιος Διονύσιος, ο πολιούχος των Αθηνών, ο αεροπαγίτης. Όλοι θα ανατηλήσεις 7:35, θα δεις 5:38, σελήνη 17 ημερών. Ναι. Καλύτερες καιρικές συνθήκες σε σύγκριση με το χθεσινό μας πρωινό που είχαμε έτσι ένα κρυουλάκι. Υγρή 98, τέρμα είμαστε, δεν πάει παραπάνω. 98% υγρασία μας δείχνει εδώ. Και όλη η μέρα θα είναι υγρή και βροχερή. Το είδαμε και χθες το απόγευμα. Έβρεξε νομίζω μόνο όσο αγωνιζόταν ο ΠΑΟΚ. Βροχή όμως τα γκολ. Για να γράψουν τα κλισέ οι δημοσιογράφοι. Όρεψε στη βροχή και τέτοια. Οπότε ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη του παιχνιδιού και προς το τέλος εκεί ολοκληρώθηκε. Σφύριξε τη λήξη και άρχισε να κοπάζει η βροχή, καταρακτώδης. Και η σημερινή μέρα έτσι θα είναι με ένα ψηλό βροχό να μας. Τι είχαμε πει χθες, ότι εντάξει, θα μπορείτε να πάτε στο γήπεδο, δεν θα βρέξει. Μεγάλη πρόβλεψη. Μέχρι και τους 11 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Νοτιάδες θα φυσήξουν, δεν θα έχουμε πάρα πολύ κρύο, αλλά θα τρυπάει το κοκαλάκι μας βροχούλες και αύριο επίσης βροχούλες. Όλη η εβδομάδα μπορεί να έχουμε και κάποια χιονάκια έτσι προς το Σάββατο. Είναι το φαινόμενο φίβος, κυρίες και κύριοι, που έρχεται να απλωθεί πάνω από τη χώρα. Φτάσαμε αισίως στο γράμμα φι, φίβος. Ο φίβος ο οποίος έχει γράψει ο ίδιος περί των θεμάτων, ο φίβος ο στιγουργός. Το φαινόμενο είμαι εγώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη, συγχώρεσε με, αλλά φταίει το φαινόμενο φίβος για το ξεχυλωμένο από τη βροχή σκουφί του Λουτσέσκου. Έτσι, έτσι. Έφτασε, μάτια δεν φαινότανε, μία μύτη. Άρε φίβο, μας κατέστρεψες. Θα μας ξεχυλώσεις το σκουφί το και γούρι. Θα τρέχουμε καλανιξιάτικα να παίρνουμε να ψάχνουμε να πλέκουμε σκουφιά. Έτσι, από το καφέ σακάκι, από το καφέ δερμάτινο, τώρα πάμε στο σκουφί και στο φουλάρι. Σκούφο, ο οποίος σκούφος έφτασε χθες, άμα δεις τα βιντεάκια στα εκεί που το πιάσανε του συνδρομητικού κατευθείαν να δώσει τη δήλωση, το σκουφί, μια μύτη φαινόταν. Το είδα. Άρε φίβο, μας κατέστρεψε, δηλαδή δεν με πειράζει που θα μας πάρουν οι χήμαροι, τα χιόνια και τα χιονότερα. Με πειράζει που θα ξεχυλώσει το σκουφί, ρε φίλε. Και θα κάνει κανένα χαζό να μην το ξαναβάλει, επειδή είναι ξεχυλωμένο και θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Ως το τέλος, έτσι θα πας, ως το τέλος με σκουφιά, δεν έχει, δεν χαλάει τώρα αυτό. Από πίσω με παραμάνες θα το πιάσουμε, θα το μαζέψουμε με παραμάνες, πώς κάνανε τα παλιά τα ρούχα τότε, τα ξεχυλωμένα, έτσι θα το κάνουμε το σκουφί, θα γυρνάει και θα φαίνονται πίσω οι παραμάνες. Έτσι ακριβώς. Έγινε. Συγγνώμη για την δευτερολογία, αλλά είναι να γίνει είναι, όχι, είναι εκπομπή δευτερολογιών. Αν πάρεις και δεν ξαναπάρεις, δεν έχεις κάνει τίποτα στο λόγο. Δεν έχει νόημα, άλλαξε η έγινε, φιλιά. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Εννοείται ότι είναι εκπομπή δευτερολογία. Ναι, τι τώρα, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται, σε παρακαλώ, μας προσβάλλεις. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε ένα κατάπτυστο ρυθμός, το ΕΑΕΑΕ. Η γιαγιά μας πέθανε, αυτό. Ποιο? Όχι, δεν ήταν, ήτανε με το ναζιστικό πήγαινε κάπως. Α, μάλιστα. Ναι. Όπως υπήρχε και η γλυκερία Μιλιώκας, το Σάββατο Μπορείς. Ναι. Το παλέ. Μπασκετικό αυτό. Μπασκετικό γιατί που θέλανε να αλλάξουν την ημέρα. Γιατί δεν τους βόλευε τότε. Κανονικά. Τότε με τα κροάματα και τις μαρινέλες και τα σχετικά. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο φίλος ο Δημήτρης από τη Σταυρούπολη, είχε μια καντίνα απ' έξω. Ναι. Ο οποίος φίλος που πουλούσε τα βρώμικα, τα πεντακάθαρα εννοείται. Ναι, σε παρακαλώ να ανακαλέσεις, έτσι να ανακαλέσεις. Δούλευε με τη Λεβόα. Όχι, δεν πέρασε από... Έχει μικρόφωνο, ναι, μικρόφωνο και έχει κάνει. Μικρόφωνο. Είναι μέλη το σουβλάκι του Βαγγέλη. Ναι.
Κανονικά. Ναι, είναι πολύ interactive. Όντως, είναι μεγάλος μύστης ο κύριος. Με μικρόφωνο και μουσικούλα βάζει μέσα αυτά τέτοια, ωραίος τύπος. Και να πω το φίλο τον Παύλο που πήρε πριν να ξαναπάρει, γιατί πρέπει να τριτολογούμε. έτσι, στο μέλλον. Τώρα... Έχει ολεφέρει. Ναι, τώρα παίρνει πόδια. Πόδια. όχι παίρνει πόδια, παίρνει παιχνίδια στα πόδια του. Ή μάλλον παίρνει τηλέφωνα στα αυτιά του. έτσι έγινε, σε φιλούμε. Τσάω. Λοιπόν, 6 και 34 πρώτα λεπτά, εμείς θα οδηγηθούμε στην πρώτη μας μικρή ανάπαυλα, το να σηκώσουμε μανικάκι με όλη την πλούσια επικαιρότητα και καταγραφή των γεγονότων που θα λάβει χώρα και στο σημερινό και ήδη λαμβάνει χώρα στο σημερινό, λόγω επειδή μείνετε συντονισμένοι, τώρα ξεκινάμε. Φαινόμενο είμαι εγώ, φαινόμενο Φίβος, κακοκαιρία διαρκείας δηλαδή, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας μέχρι και την Κυριακή 27 του μηνού. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακογερίας δεν θα είναι η φωνή του Βασίλη Καρά που αγαλιάζει τις ψυχούλες μας, θα είναι οι βροχοπτώσεις στο σύνολο σχεδόν της χώρας και οι καταιγίδες κατά τόπους χαλαζοπτώσεις που θα σημειωθούν κατά κύριο λόγο σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Και παράλληλα θα έχουμε και θυελώδεις ως πολύ θυελώδεις νότιους ανέμους 8 με 9 μποφόρ που θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση και χιονοπτώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους. Φαινόμενο Φίβος. Εμείς ζητήσαμε από τους αναγνώστας του λόγω επειδή να ονοματίσουν το επόμενο καιρικό φαινόμενο, το οποίο είναι αυτό που διανύουμε και έχει αρχικό γράμμα το Φι, με μία προσωπικότητα από τον χώρο του αθλητισμού. Θα σας μεταφέρουμε το τι καταγράψαμε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλό στο αγόρι μας, τι έγινε. Έχω ευχάριστα νέα και δυσάρεστα. Ποια θα ακούσει τώρα. Το δυσάρεστο πρώτο, για να κλείσουμε και ευχάριστα. Τριήμερο απογορευτικό Ουρανούπολη. Μάλιστα. Το βλέπετε και μέχρι την Παρασκευή. Αύριο, όπως και να είναι, δεν λειτουργεί το καράβι. Είμαι το ξενοδοχείο. Να. Δύο μέρες. Μα ζωάρ, τι δυσάρεστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Το δυσάρεστο είναι που δεν έχει καράβι. Μάλιστα. Το ευχάριστο είναι ότι είσαι στο ξενοδοχείο και αράζεις. Ναι. Ωραία. Το άλλο ευχάριστο. Και άλλο ευχάριστο. Κάτω 7 η ώρα με 7.30 να είμαι στην εκπομπή σου μέσα. 7 με 7.30. Σήμερα. Όχι, Παρασκευή. Παρασκευή. Να έρθεις, αγόρι μου. Γιατί αρχινάνε οι πληρωμές. Αρχινάνε οι πληρωμές και θα έρθεις εδώ στο λόγο επειδή να μας κεράσεις. Φυσικά να σας κεράσω. Μια τυροπτούρα με 80 λεπτά. Ο, καλό είναι και αυτό. Τι πλάκα κάνεις. Ευπρόσδεκτη είναι. Τι εννοείται. Ωρε, φίλε μου. Πολλά ευχάριστα έχεις να μας μεταφέρεις, φίλε μου Πάφη. Πρώτα και κυριότερο από 30 να μεταφερθεί τους λογαριασμούς μας από τους 24 του μήνα. Ημέρα Πέμπτη μπορεί να πάρει ο άλλος με την κάρτα τα χρήματα. Να ξέρετε την Παρασκευή να γίνεται ο χαμός. Θα γίνεται ο χαμός, να ξέρετε θα οικονομήσετε όλοι. Χρήματα πολλά. Μοιράζει εκατομμύρια ο φίλος μας ο Πάφη. Όχι εγώ, δεν μοιράζω τα εκατομμύρια εγώ. Και μόνο που μας το λες είναι σαν να μοιράζεις εσύ. Είσαι μόνος σήμερα. Μόνος μου είμαι σήμερα, ναι. Παρασκευή δεν θα είναι καμιά κοπέλα. Πώς θα έρθει, όχι δεν θα είναι. Πώς θα έρθει εσύ, αφού έχει απαγορευτικό το καράβι, πώς θα έρθει στην εκπομπή. Είμαι Ουρανούπολης, σου λέω. Α, πες το έτσι, βρε, πες το έτσι. Και εγώ νόμιζα ότι ήσουν μέσα και δεν μπορούσε. Μάλιστα. Α, ήρθε Ουρανούπολη και αράζει εκεί ξενοδοχεία. Άρα πρωινούλη. Όχι, αυτά δεν έχει πρωινό. Δεν έχει. Τηλεορασίτσα έχει τουλάχιστον. Τηλεορασίτσα έχει. Ναι. Έχει μπαλκόνι. Ωρε φίλε, θέα στο Αιγαίο. Μπορώ να φτιάξω καφέ ελληνικό και φραπέ τσάμπα. Ωρε φίλε. Τώρα ήρθα εδώ και πίνω ένα καπουτσίνο με 2 ευρουλάκια. Καλά ρε, έχεις να κάνεις τζάμπα καφέ και πας και τα πληρώνεις. Άμα είσαι τώρα, άμα είσαι bon vivant. Έτσι, καπουτσινάκι με το αφρό γαλά του. Είσαι άπλας εσύ, τι να κάνουμε. Την Παρασκευή που θα έρθω. Ναι, ναι. Και άμα έχω την άδειά σας μπορώ να πω όλου του κοινού την άδεια έχεις, ναι. Όχι, άμα θέλεις την άδεια και δεν υπάρχει άλλο στην εκπομπή μπορώ να μεταφέρω μαζί σου την εκπομπή. Λεφτά να μεταφέρεις. Όχι λεφτά, για να σου δώσω την τυρόπιτα και τον καφέ. Ναι.
πρέπει να δικαιωθώ να καθίσω την εκπομπή όση ώρα θέλω. Εντάξει. Έτσι πάει. Έκλεισε. Έτσι. Διαπραγματεύσεις. Έκλεισε. Αυτό θα γίνει. Θα δικαιωθείς και θα κάτσεις όση ώρα θέλεις. Και την Παρασκευή να σου πω και κάποια πράγματα. Ναι. Την Πέμπτη, ναι. Να πάω να δω ταινίες στο ίντερνετ καφέ. Α, και θα μας... Ο, ναι, τώρα δεν έχεις δει τίποτα να μας μεταφέρεις. Ε. Τι να δω. Ναι. Δεν έχει και στην τηλεόραση να δεις τίποτα. Αλλά θα τα δεις όλα την Πέμπτη και θα μας τα φέρεις εδώ. Πέθανε, μάθες τι έγινε. Ναι, μάθαμε. Πέθανε αυτός μωρέ που έκανε τον Αντένα μωρέ, μια εκπομπή που... Στον Αντένα, σε όλα τα κανάλια ήτανε. Ο Θεός Αναστασιάδης, ναι. Ναι, πάει και αυτό, Θεός χωρίς. Ο Θεός να το αναπαύει την ψυχούλα του. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ο Θεός να μας αναπαύει και εμάς την ψυχούλα μας. Δεν κάτσε βρε κακό χρόνο να έχεις πρωί-πρωί. Να μας αναπαύει την ψυχούλα μας. Ακόμα εδώ είμαστε, ρε. Πάνω στη γη είμαστε. Αλλά δεν πειράζει. Άντε, καλό. Έγινε, άντε, καλό. Γεια. Το παφούλια μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Πάτρικ από τις Δανείες που μας λέει: Το Τίνος είναι ευρυγυναίκα τα παιδιά. Δεν είναι του Λουκιανού. Είναι αρχαίο, λέει. Είναι πάνω Τζαβέλα. Στην καλημέρα μας. Εγώ το γνωρίζω και εγώ από Λουκιανό και Λαϊδόνη. Δεν ξέρω αν είναι πάνω Τζαβέλα. Θα το ψάξω να σου πω την αλήθεια, φίλε μου Πάτρικ. Αλλά και τα Google που έκανα, τη Λαϊδόνη μου βγάζει. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά ενδεχομένως να το έχει τραγουδήσει πρώτος. Είναι το Yuppie Ya. Το περιβόητο και ίσως ναι, όντως να το είχε τραγουδήσει πρώτος ο Πάνος ο Τζαβέλας. Και μιας και το αναφέρεις, ναι, έχω βρει και ένα σχετικό link. Είναι η αλήθεια, σε ευχαριστούμε για την πληροφορία. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί επικοινωνούμε. Φαινόμενο Φίβος από Φί. Τι θα ονοματίζαμε αν είχαμε τώρα εμείς την κυριότητα και την κατάρτιση, αν είχαμε και εμείς την ευθύνη του να ονοματίσουμε το επόμενο καιρικό φαινόμενο από Φι. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας λέει Φονφόνκα αντί για Φίβος, να το αλλάζαμε. Ο φίλος μας ο Άρης μας λέει ο Φορίκουε. Θα κάνει μια παράφραση. Θα το δεχθούμε και αυτό, βεβαίως, γιατί όχι, είναι εμπνευσμένο. Ο φίλος μας ο Νίκος μας λέει ο Φωτάκης που είναι του Τάσου του που έχει τα ψημένα τα αρνίφια στην Κομωτινή. Εκείνη η περιβόητη περιγραφή ποδοσφαίρου. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας λέει Φανούρης από το Φανούρης Γουνδουλάκης. Μιας λένε και της μοδός πλέον οι σύνθετες ονομασίες. Είναι εντός και πολιτικής επικαιρότητας. Ο φίλος μας ο Ιορδάνης ψάχνοντας να ονοματίσει ένα φαινόμενο καιρικό από... με αρχικό γράμμα το Φ και προσωπικότητα που να έρχεται από τον χώρο του αθλητισμού, τον κύριο Φόλια, τον παλαιό παίχτη της ΑΕΚ που έλεγε και ο... το θυμήθηκες ρε εσύ. Που έλεγε και ο Μάκης ο Ψωμιάδης, ο κύριος Φόλιας. Ο φίλος μας ο Βασίλης προτείνει ότι το φαινόμενο το καιρικό θα πρέπει να ονομάζεται Φρίζε Μπίχλερ. Πολύ καλό, γιατί φέρνει και ένα κρύο, σαν όνομα, λες. Το φαινόμενο Φρίζε Μπίχλερ θα απλωθεί πάνω από τη χώρα. Τουρτουρτουρτουριάσα. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει φαινόμενο Φορτούζι. Ο Φορτούζι βρε τον Έριξ, ο Φορτούζι. Βεβαίως. Ο φίλος μας ο Ιάσονας προτείνει. Είχε τόσους παιχταράδες εν τέλει το ελληνικό πρωτάθλημα, των οποίων το όνομα ξεκινούσε από Φ. Φορναρόλη επίσης, μεγάλη παιχτούρα που πέρασε από τον Παραθηναϊκό. Ο φίλος μας ο Σοκράτης προτείνει βεβαίως να ονοματίσουμε το φαινόμενο Φορτούνι και να του δώσουμε και πέναλτι. Ο φίλος μας ο Μάριος προτείνει να το ονοματίσουμε Φούφουλα. Εγώ η πρότασή μου και συμφωνεί μαζί μας ο Στάθης είναι φαινόμενο Φουτσίνι, βεβαίως ένα από τα μεγαλύτερα που λένε που περάσαν εδώ από την αθλητική μας Θεσσαλονίκη. Πολλοί συμφωνούν με το Φανούρι Γουνδουλάκι. Βεβαίως. Ο φίλος μας ο Ευρυπίδης γράφει για Φρούσο.
Ο Σοκράτης λέει Φουσέκης. Εντάξει, ο Φουσέκης δεν είναι από το χώρο του αθλητισμού. Και όχι, και το Φίβος. Φίβος δεν υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου. Ο φίλος μας ο Δωμάς λέει Φούμου Μποντ. Από το γνωστό υπηκό που το θυμήθηκες τώρα και αυτόν το Φούμου Μποντ, ρε. Πού έπαιζε ρε Φούμου Μποντ, αχ. Ποιος το θυμάται? Στον Άρη δεν ήταν ο Φούμου Μποντ, αν δεν κάνω λάθος. Με κάτι μεγάλες παιχτούρες που είχαν έρθει. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει φαινόμενο Φρούνζα. Ο φίλος μας ο Μούρης φαινόμενο Φούλης. Ο Γιώργος Φαν Μπάνστεν. Εντάξει, και όχι Βαν. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης προτείνει φαινόμενο Φαρινόλα. Ο Θωμάς φαινόμενο Φύρος. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Ξενοφών μιλάει για Φέλιξ Μπόρχα. Φαινόμενο. Φορναρόλι πολύ. Φουστέρ φαινόμενο, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο φίλος μας ο Πέτρος Φετ Φατζίδη προτείνει. Ο Βασίλης Φασούλας. Φαινόμενο Φασούλας. Εδώ να έχουμε λιποθυμίες ακόμη στην Θεσσαλονίκη και στάξη των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ο φίλος μας ο Στέλιος προτείνει φαινόμενο Φούντας. Ταξιάρχης ο Φούντας. Ο Πάρης μιλάει για φαινόμενο Φούτρε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας λέει για το φαινόμενο Ιντζάκι. Θα μπορούμε να δεχθούμε και την πρόταση του φίλου μας του Γιούρη για φαινόμενο Φόσκολος, διότι κάποτε ο Φόσκολος, ο γιος του γνωστού σεναριογράφου, ήταν και προπονητής καλαθόσφαιρας εκεί στο Περιστέρι, Sporting Περιστέρι, στις γειτονιές των Αθηνών. Αν ενθυμούστε, Φουτσίνη και Φορτούζη παίζουν πάρα πολύ. Ο κόουτς Φλεβαράκης, φαινόμενο επίσης, το φαινόμενο Φίσας, το φαινόμενο Φερουζέμ, το φαινόμενο Φακούντο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, για το φαινόμενο παίρνω τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα το ονόμαζα Φούντα. Φούντα, ταξιάρχη Φούντα, αγαπημένος μας. Επίσης. Ναι, αυτό, για σας. Βέβαια, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ένας φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος αντλεί εμπειρία μέσα από τις μεγάλες προσωπικότητες που περάσανε από τις τάξεις της Ένωσης. Κατά τα άλλα, 23 του μηνού σήμερα, τι κοσμοϊστορικά γεγονότα αξίζει να μνημονεύσουμε? Τι συνέβησαν σήμερα? Το 1996 η Ελλάδα υποβάλλει επίσημα στη Λοζάνη υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με πρόεδρο της Επιτροπής Διεκδίκησης τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Δεν βάλαμε μυαλό όταν και χάσαμε την διοργάνωση, τη χρυσή εκατονταετία του 1996 που θέλαμε να διοργανώσουμε εδώ σαν χώρα και μας τις είχε πάρει η Ατλάντα. Δεν καθίσαμε στα αυγά μας, υποβάλαμε εκ νέου υποψηφιότητα και η οποία απέδωσε καρπούς και είδαμε τώρα και τι καρπούς αποδίδει. Κανονικότατα, μια κοσμοϊστορική ημέρα, πρέπει να την θυμούμαστε, ό,τι και αν έχει να κάνει με την Ολυμπιάδα. Επίσης, τι κοσμοϊστορικά γεγονότα συνέβησαν σήμερα 23 του Γενάρη, θα αξίζει να μνημονεύσουμε, τι επαιτίους, κάποιοι που γεννήθηκαν, κάποιοι που φύγαν από αυτήν την ζωή. Μια αθλητική βλέπω εδώ ότι έχουμε ο Ναΐμ Σουμεϊμάνογλου σαν σήμερα το 1967. Ο Άριαν Κόμαζετς το 1970 που πέρασε και από την χώρα μας και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, πρέπει να τον ο Κόμαζετς, δεν έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος, και από και στην ΑΕΚ νομίζω, αν ενθυμάμαι. Μπορεί και όχι. Ο Άριαν Ρομπέν σαν σήμερα το 1984. Αυτή έτσι χοντρικά. Έτσι έχει και η επικαιρότητά μας. Έτσι έχει και η αντζεντούλα μας, η οποία είναι ισχνή. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Πρέπει να τριτολογήσω. Βέβαια, το είπε ο φίλος μας. Ναι. Φαινόμενο Φουρέιρα. Φουρέιρα. Θα έρχεται υγρό. Ναι. Και όταν θα φεύγει δεν θα μας αφήσει τίποτα, ούτε δέντρα, ούτε δρόμους, ούτε πλακόστρατο, ούτε τίποτα. Ακριβώς όπως είναι το φαινόμενο που διανύουμε τώρα, έτσι. Πολύ υγρό, με αγέριδη. Πολύ υγρό να μας έχει μέσα στην υγρασία και φεύγοντας να μην μας αφήσει τίποτα. Έτσι ακριβώς, έτσι. Ή φαραντούρια μας. Αλλά ψάχνουμε μέσα από τον χώρο του αθλητισμού ως επιτοπλίστων ονομασία. Φακούντο, σου έστειλα το φανούρι Παύλα Φακούντο. Φακούντο, ναι. Φανούρι έχει δύο. Διπλή ονομασία και οι δύο αποφύ. Έτσι, σωστό. Φανούρι Φακούντο. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Το Φουρέιρα είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή είναι, έρχεται μέσα στην υγρασία, έρχεται υγρή η καταιγίδα, υγρή. Έτσι, έτσι. Και,
και μπαίνοντας δεν μας αφήνει. Είναι τίποτα. Οικουμενικό. Είναι οικουμενικό. Το... Ούτε τις κάλτσες θα μας αφήνει. Έτσι, έγινε. Για κάθε βρεγμένες, παιδί μου, και θα τις βγάζουμε. Άμα ήσουν στη χθεσινή, ήσουν χθες στο γήπεδο. Εχθές το παραπέντε δεν πήγα στο γήπεδο γιατί έτυχε δουλειά. Όπως και πολλοί άλλοι. Και τη γλίτωσες. Τα διάβροχα στη μηχανή ήταν ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι μοτοσυκλετιστής και δεν έχω θέμα. Ναι, αλλά αυτή η βροχή που έριχνε, τι να σου έκανε τώρα. Εγώ πρώτη φορά είδα το γήπεδο της Τούμπας να πιάνει Πάπη, τόσο πολύ νερό. Πάπη, πάνω στη μηχανή είναι αυτό το φαινόμενο που το έχουν μελετήσει. Τρως τη διπλάσια βροχή από ό,τι την τρως περπατώντας ή ένας που κάθεται στο γήπεδο 90 λεπτά. Εγώ την τρώω σε 14 λεπτά. Μάλιστα, οπότε είσαι έμπειρος και τι να μασίζεις μπροστά σου. Έχω μαζέψει, ναι, εγώ δεν θα πεθάνω πρώτα, εγώ θα σκουριάσω. Έγινε κοκακόλα, ρίξε πάνω σου να. Έγινε ένα ντουζάκι με κοκακόλα. Κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντος τώρα. Βεβαίως, για να αποφύγεις την σκουριά. Πάρα πολύ βροχή χθες στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά κάτι που δεν επηρεάσε μάλλον την ομάδα του ΠΑΟΚ, που εύκολα κατάφερε να διαλύσει τις όποιες υποψίες υπήρχαν. Εδώ το τσακάλι τι έδωσα, ότι μπορεί και να είναι και άντερ το παιχνίδι, όχι ότι δεν θα προκρινόταν ο ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, δεν θα βάλει και πάρα πολλά τέρματα. Από πολύ νωρίς στο παιχνίδι απέκτησε προβάδισμα, παράσταση νίκης που λέμε, μόλις το... Το τέταρτο λεπτό νομίζω προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στο 5 με τομάτος χρεώνος, σκόρε μια ψιλοκαραμπόλα, αυτά τέτοια. Ως πάνω δεν λογίζεται ως αυτό γκολ, με σκόρε τομάτος να επιστρέφει και αυτό στην επιτεύξη τερμάτων μετά από πάρα πολύ καιρό. 1-0 στο 5, 2-0 στο 37, 3-0 στο 46, 4-0 στο 54, ζαμπά λιμιός ξανά ζαμπά. Και φυσικά το κλου της όλης υπόθεσης, το χαρακτηριστικό της χθεσινής συνάντησης, αφενός ήταν και το ντεμπούτο του Μίσιτς, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έκανε πολύ εμφαντικό ντεμπούτο ο νεαποκτηθής μέσος του δικεφάλου. Μπαίνει μέσα, παίρνει κίτρινη κάρτα στο 62 και στο 67 πετυχαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και έτσι εξωτερικό φάλτσο για να δώσει έναν ιδιαίτερο τόνο στην δικιά του. Φαντάζομαι στο 62 με το που μπήκε μέσα στο γήπεδο, νομίζω στο ένα λεπτό έφαγε την κίτρινη κάρτα. Θα ακουστήκαν τα. Πουά, τι είναι αυτό τώρα που το φέραν να μου εδώ πέρα. Ακόμα δεν πήγε μέσα για την κάρτα. Και η ίδια ακριβώς 5 λεπτά αργότερα. Παιχταρά μου, τι θα δούμε από σένα. Μαγικά πράγματα, τι σουτάρα έπιασε και τέτοια. Είναι από τις λίγες φορές. Δεν συνηθίζεται παίχτης να κάνει ντεμπούτο. Δεν θυμάμαι πέρυσι ο Πρίγιοβιτς. Και αυτός αν είχε κάνει ντεμπούτο σε αγώνα κυπέλου και αν είχε σκοράρει επίσης με πέναλτι, να με βοηθήσει κάποιος φυσικά πιο αριθμό μνήμων και πιο ειδικός περί των θεμάτων. Έχω μια τέτοια μυδρά εντύπωση. Πάντως είναι από τις λίγες περιπτώσεις που ένας παίκτη και μάλιστα και όχι επιθετικός που ντεμπουτάρει με τέρμα. Είναι ένα θέμα πολύ καλής ψυχολογίας, γιατί δεν ήρθε ούτε με τα βαϊό και κλάδων ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Επίσης το άλλο χαρακτηριστικό της χθεσινής αναμέτρησης, δείτε το ακυρωθέν τέρμα που πέτυχε ο Ακπόμπ με κεφαλιά, το οποίο δεν, μάλλον το τέρμα το οποίο ακυρώθηκε και είναι νομίζω το τρίτο, έτσι γράφουν και τα sites, το τρίτο που ακυρώνεται του Άγγλου Φορ, το τρίτο καθαρό γκολ. Θυμόμουν εγώ το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ φέτος, δεν ήταν και αυτό. Φέτος ήρθα, ναι, πότε θα ήταν. Ακυρώθηκε και το τέρμα που πέτυχε ο Άγγλος επιθετικός, το χθεσινό επίσης που δεν μέτρησε. Και δεν θυμάμαι τώρα και την τρίτη περίπτωση. Έχει πετύχει, λέει, δύο γκολ που μέτρησαν. Ένα στο δύο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου και ένα στο ΠΑΟΚ Λάρισα. Αυτά είναι τα δύο που έχουν πετύχει. Και ένα που πέτυχε με τον Πανετολικό. Όταν, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το γκολ. Όταν κακός ο Πειραιώτης ρέφερι Τσαμούρης υπέδειξε επιθετικό φάουλ πάνω στον Μαρινάκη. Ανά 5 γκολ μετράνε τα 2. Κακή συγκομιδή για τον Άγμπομ, ο οποίος έδωσε και μία assist για την επίτευξη ενός γκολ, νομίζω το δεύτερο του ΠΑΟΚ.
από τον Ζαμπά. Αλλά είναι έτσι από τα ωραία, από τα χαρακτηριστικά. Όπως και να έχει, εύκολα ο ΠΑΟΚ πέρασε στην επόμενη φάση χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αγωνίστηκε και με τη βασική του ομάδα. Ήθελε να αποφύγει οποιαδήποτε περιπετιούλα, οποιαδήποτε άγχος, οτιδήποτε σε αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται, ο Ρασβάν Λουτσέσκου να το καθαρίσει από νωρίς, να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος πέρασε και ο Πανιώνιος, ο οποίος χθες επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννενα με 2-0 και πέρασε στην επόμενη φάση με συνολικό σκορ 3-1. Σήμερα άλλα 5 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί, όχι δεν ολοκληρωθεί, αύριο Πέμπτη θα ολοκληρωθεί η φάση των 16 του κυπέλλου. Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης στις 3 η ώρα έχουμε. ΑΕΚ Κισαμικός. Ο Ατρόμητος Απόλλων πρέπει να έχει κερδίσει ο Ατρόμητος στο πρώτο παιχνίδι με 3-0 μέσα στην Ριζούπολη, οπότε δεν τίθεται θέμα πρόκρισης. Στις 5 και 4 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει με τον Κισαμικό. Θυμόμαστε όλοι, στο πρώτο παιχνίδι η Ένωση δεν τα κατάφερε και ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ομάδα της Κρήτης. Λάρισα, μάλλον Αστέρας Τρίπολης Λάρισα, στις 5 και 4 3-2 το πρώτο παιχνίδι πέρ της Λάρισας. Και στις 7:30 Ολυμπιακός Ξάνθη. Εκεί όπου και ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα τα πρώτα παιχνίδια βλέπουμε εδώ ότι οι περιβόητοι, αυτοί που ονοματίζονται Big Four, δεν είχαν, κανένας δεν κατάφερε να κερδίσει. Ούτε ο Παναθηναϊκός στην Λαμία που αγωνίζεται αύριο, τον κακό του δαίμονα, έχει η Λαμία κερδίσει 1-0 τους πράσινους. Ενώ επίσης το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και αύριο με τον ντέρμπι της Κρήτης, Όφι Εργοτέλης, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θα έχουμε μπαλίτσα σήμερα να παρακολουθήσουμε, κάτι θα γίνει. Και μπασκετάκι έχει σημερινή ημέρα, έχει λίγο Champions League. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στις 7:30 στο Παλατάκι. Υποδέχεται την ΟΠΑΒΟ ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει αρκετά θεματάκια, αρκετά προβλήματα. Αποδεσμεύτηκε και ο Αθηναίου. Δεν υπάρχει οικονομική άνεση στην παρούσα φάση. Βλέπουμε ότι ένας-ένας οι παίχτες αποχωρούν. Κάτι που δυσχεραίνει την κατάσταση στο σωματείο του καλαθοσφαιρικού δικεφάλου. Μπαλίτσες πολλές, ωραίες καταστάσεις. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή, βρισκόμενοι ακριβώς στις 7. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε με δυνατότατο πρόγραμμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 23ης του Γενάρη, Τεταρτούλα, σήμερα μεσοβόμαδα. Άλλο τόσο μας έμεινε. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και Λόγο Επειδή στα ίντερνετια, και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Οπ, μας έκλεισε. Ας ξανακαλέσει, γιατί μάλλον εγώ κάτι πάτησα. Για να δούμε εδώ. Έλα, γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Να σε διορθώσω λίγο, Μπάμπη. Για βέβαια, τι κοτσάνα είπα. Όχι, δεν αποδυναμώθηκε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έφυγε ο Αθηναίου, όπου εκεί υπήρχε υπερπληθώρα παιχτών. Στη θέση 1-2. Γκος, Χάτσερ, Κόνιαρης. Ο άλλος αυτός ο Απόλλων Τσόχλας θα μου χρειαστεί. Ναι, βέβαια, εννοείται. Όλοι μπορούσαν, μέχρι και ο Σκυζάς μπορούσε να παίξει. Και πήρε τον Τζέφερσον. Έφερε παίχτη, ναι, όντως. Έφερε παίχτη, ναι, πεντάρι. Εκεί που είχε θέμα. Οπότε ενισχύθηκε. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, γιατί έτσι διαβάζουμε, έτσι λένε ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα οικονομικό, μέχρι να έρθει ο πρόεδρος και να δώσει την καθιερωμένη ενίσχυση. Την καθιερωμένη, ο απομηχανής θεός δηλαδή. Δεν την έχει δώσει φέτος αυτή τη διαφορά και υπολόγισαν, τον είχαν προϋπολογίσει. Για τον Άκπο που να πω ότι ο Άκπο παίζει πάρα πολύ καλά, απλά έχει αρχίσει και αγχώνεται για τον γκολ και
εκεί μπορεί να το χάσει. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ναι. Προτιμούμε ένα παίχτη να παίζει στο σύνολο, για το σύνολο. Mm-hmm. Μοιράζει. Αυτό που έχει γίνει και με τον Αστέρα Τρίπολης. Υποδέχεται πάρα πολύ καλά την μπάλα. Μ' αρέσει αυτό το χαρακτηριστικό που έχει. Ναι, και είναι κυνηγάει κάθε φάση. Εμένα μου θυμίζει center for, το small μου θυμίζει. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ πρόσφατο. Εντάξει, δεν είναι. Είναι και το χρώμα. Ναι. αυτά. Εντάξει, τα βάζει και τα γκολ και τα κυρώνουν από την άλλη. τον έχει φάει καντεμιά, είναι η αλήθεια. Ναι, προς το τέλος άρχισε να παίζει λίγο ατομικά, δηλαδή mm-hmm. στα 10 τελευταία λεπτά προσπαθούσε. Ναι, σου λέει έχω και την Παναχαϊκή, άμα δεν σκοράρω. Εδώ ήρθε λέει ο Νιούφης, ο Ποτικαράς και σκοράρε, και δεν σκοράρω εγώ. Ναι, και για τον Λιμνιό mm-hmm. Είναι λίγο πιο αμυντικός από ότι ο Σνάουτσερ. Mm-hmm. Δηλαδή με την υποδοχή της μπάλας, mm-hmm. η πρώτη κίνηση είναι να της πάει μπροστά πίσω πραγματικά. Mm-hmm. Ο φίλος ο Δημήτρης έχει ένα δίκιο, να προσέχει λίγο τα ψωμιά και τις βασιλόπιτες. Για τις βασιλόπιτες δεν λέτε. Δεν ήθελα να το πω εγώ, το είπες εσύ. Το έλεγα στην οικογένεια και με κοιτούσαν έτσι, λέω υπάρχει κάποιος, λέω, που επειδή δεν θυμάται, λέω πόσα φλουριά βάζει, άλλες βασιλόπιτες έχουν κανένα φλουρί, άλλες δύο. Έτσι. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι όμως και ωραίο αυτό. Έχεις μια γωνία. Το ενδιαφέρον του, ναι. Τι θα γίνει φέτος. Είναι εκείνο το συνηθισμένο. Ναι, ένα και τελειώσαμε. Έγινε. Τα λέμε. Τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Ο Πρίγιος σκόρασε πρωτάθλημα σε αγώνα πρωταθλήματος, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάμαι ότι... Αλλά με δεν θυμάμαι τον αγώνα πρωταθλήματος τώρα. Με τον ντεμπούτο του, αυτό δεν θυμάμαι. Αν ήταν τον ντεμπούτο του το παιχνίδι που σκόραρε. Ναι, τον ντεμπούτο του πρέπει να ήταν. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι ήταν ένα τεταρτιάτικο μάτς, έτσι πάλι κάτι βροχές. Τετάρτη έπαιζε, ναι, αυτό είναι κάτι σίγουρο. Βροχές, κάτι έτσι να μην ξέρω. Το καλά το θυμάσαι. Ναι, αυτό. Έτσι έχω στο μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Καθημερινή ήταν το μάτσο από τη θυμάμαι και εγώ, ναι. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο ένας ποδοσφαιριστής με τον που μπαίνει να σκοράρει. Serial killer. Έτσι, θα αρχίσουν αλλά τώρα. Αλλά δεν πειράζει γιατί έφυγε και... Έφυγε και ο Πάγκ μοιράζει τριάρες, πεντάρες και δεν ξέρω που θα σταματήσει. Ε? Τώρα θα αρχίσουν να λένε ότι έλα μωρέ ο Πρίγκεβιτς. Το πρόβλημα με τον Πάγκ τώρα είναι το εξής, ότι... Mm-hmm. Καλά αυτά, αλλά θα φανεί όταν προηγηθεί καμιά ομάδα με Σεντούμπο, πώς θα την δράσει ο ΠΑΟΚ. Δύσκολο να προηγηθεί μια ομάδα γενικά. Λίγες φορές έχει γίνει αυτό, φέτος για τον... Έχει κάρμα γι' αυτό. Για τον ΠΑΟΚ. Με την Ελλάρισα, νομίζω είχε προηγηθεί. Δεν θυμάμαι, 2-3 περιπτώσεις. Η Λάρισα έχει προηγηθεί εδώ πέρα μέσα, αλλά είχαμε Πρίγιοβιτς τότε. Ναι, 2-3 περιπτώσεις είναι που ο ΠΑΟΚ φέτος βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ. Για το ελληνικό πρωτάθλημα λέμε. Γιατί στην Ευρώπη, οπότε τα τρώγε. Τα τρώγε. Για τα καλά τα τρώγε μετά. Άνοιγε η κάνουλα. Αλλά στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Η Παναχαϊκή προηγήθηκε και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να το γυρίσει. Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα. Ήταν το πρώτο μάτσο χωρίς Πρίγιοβιτς. Ναι, το πρώτο μάτσο χωρίς Πρίγιοβιτς. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Έχει. Δεν, δύσκολα. Γενικά δύσκολα βάζει τον ΠΑΟΚ γκολ. Δεν είναι το θέμα αν θα προηγηθεί κάποιο. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή έχει ένα κρέσπο εκεί πέρα πίσω και ένα Βαρέλα που καθαρίζουν τις φάσεις. Ναι, ο Βαρέλα λίγο. Έτσι δεν πατάει πολύ καλά. Είναι λίγο στα χαμένα. Φυσό. Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα έχει και το μυαλό του. Αυτό. Υπάρχει αυτή η αναταραχή στο αν θα ανανεώσει και μάλιστα δεν ξέρω από αυτά που ακούμε τουλάχιστον είναι ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν παίκτες που θέλουν να φύγουν από εδώ πέρα. Δεν σίγουρα δεν θέλουν. Εντάξει, είναι εδώ και τα παιδάκια. Εγώ διάβασα και τον Βαρέλα ότι υπάρχει πρόταση από την Κίνα. Mm-hmm. Ναι. Και του δίνουν 2,5-3,5 καμία σχέση. Φαντάζομαι ότι τα λεφτά θα είναι πολύ δυσανάλογα με αυτά που παίρνει. Εντάξει. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν κλίμα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι και από τον τρόπο με τον οποίο έχει ενταχθεί η οικογένειά του και ακολουθεί τους τρόπους ζωής Θεσσαλονίκης. Τα παιδάκια αυτά που είναι, συμμετέχουν στις διαδικασίες. Δείχνει ας πούμε, ότι είναι ευχαριστημένοι όλοι με την παρουσία του στην πόλη. Οπότε προφανώς και δεν θέλει να φύγει. Καλά. Όλες οι πόλεις είναι ωραίες άμα έχεις λεφτά. Πίστεψε με, βρίσκεις να κάνεις πραγματάκια. Αλλά... Εδώ οι άνθρωποι είναι θερμοί, έχει 1,200. Mm-hmm. Ναι. Και μίλησε χθες. Είναι θυματική. Ναι, έντονη. Αν πάει καλό ΠΑΟΚ. Αν δεν πήγαινε καλό ΠΑΟΚ θα σου έλεγα εγώ τι καλή πόλη θα ήταν. Ναι, θα μου το σκέφτομαι. Έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Και πάλι μου πόνεσε έτσι πρωί. Σε φιλούμε. Καλημέρα. 2-31-0, 2-8-3 οκτάρια.
για τις μεταγραφές για τις οποίες τοποθετήθηκε. Τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε ο Λουτσέσκου και είπε ότι ούτε Ελ Καντούρι θέλουμε να αφήσουμε, ούτε Σάχοφ, είναι πολύτιμοι ποδοσφαιριστές και τους χρειαζόμαστε. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση δεν έχει και την πολυτέλεια να στερηθεί των υπηρεσιών και να αποδυναμωθεί. Τους χρειάζεται όλους. Φαντάζομαι μέχρι το τέλος της της χρονιάς. Ο ίδιος ο Ουάρντα ανακοινώθηκε μόνος του χθες, ποστάροντας στο Instagram φωτογραφία από την περσινή του θητεία στην ομάδα του Περιστερίου, ο οποίος προπονήθηκε κιόλας με τη φανέλα του Ατρομήτου, αλλά δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Παρ' όλα αυτά θα αποτελέσει ή αποτελεί ήδη παρελθόν από την ομάδα του Δικεφάλου. Φαντάζομαι θα πάει τώρα ως δανεικός και δύσκολα να επιστρέψει για τρίτη φορά στην ομάδα του Δικεφάλου του Βόρα. Μεταγραφικά έχει ο Άρης, έχει κινησούλα, κάτι γίνεται δουλίτσα στις τάξεις των κυδρινόμαυρων. Είναι μια ανάσα από τον Σουηδό μέσο επιθετικό Λάρσον, 31 ετών. Όπως γράφω και τα ρεπορτάζ, έχουν δώσει τα χέρια οι δύο πλευρές, ο οποίος αγωνιζόταν στην Τουρκία και τον είναι ένα ωραίο όνομα αυτόν, έτσι μας θυμίζει λίγο Friends. Υπάρχει και μια φημολογία, υπάρχει μάλλον μια αναφορά στα ρεπορτάζ ότι ήρθε σε συμφωνία με τη Λοριάν για τον 26χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό Lindsay Ross, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει το τρίτο μεταγραφικό χτύπημα. Βάλε και τον Λάρσο μέσα. Τέσσερις μεταγραφές, σιγά σιγά ενισχύεται ο Άρης, ο οποίος έχει αποδεκατιστεί και αυτός με την σειρά του αρκετά, λόγω επειδή των τραυματισμών που έχουν πλήξει φέτος πάρα πολύ την ομάδα. Στον Ηρακλή παρελθόν να αποτελεί και τυπικά ο Γιάννης Πασάς, 29χρονος επιθετικός, έλυσε τη συνεργασία του με τους Κιανόλευκους και θα συνεχίσει μάλλον την καριέρα του στην Κέρκυρα. Ενώ επιπροσθέτως για την ομάδα των Κιανόλευκων ανακοινώθηκε η απόκτηση του Εστεμπάν Μούνιοθ, του 35χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας 6 μηνών. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Βεβαίως, εδώ είμαστε. Για το βόλεϊ γυναικών, ποια ομάδα είναι στην κορυφή? Για το βόλεϊ γυναικών στην Α1, ποια ομάδα είναι στην κορυφή? Πες μου από πού προέκυψε αυτή η απορία σου και εγώ θα σε απαντήσω. Γιατί θέλω να πάω να παρακολουθήσω κάποιους αγώνες τώρα. Ναι, και θες να δεις ποιος είναι πρώτος δηλαδή. Και θέλω να ξέρω ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, έτσι. Εσύ ποιος, ομάδα είναι. Ποιος φαντάζεσαι ότι είναι πρώτος στο πρωτάθλημα βόλεϊ της πρώτης εθνικής στις γυναίκες? Εκεί που το είχα αφήσει στην Α1 ήταν ο Ολυμπιακός. Εκεί θα το βρεις κιόλας. Ο Ολυμπιακός πρώτος με 32, δεύτερος ο Παναξιακός με 30. Ο Παναξιακός, ναι, με 30. Ναι, ναι. Τρίτος ο ΑΟΦ. Πιστεύω πολύ στον Παναξιακό. Ναι, πιστεύω, ναι, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και να κάνουμε και πανηγύρι εκεί στο ναό που έχει στο λιμάνι κοντά στην Άξο. Ναι, εκεί στις να πύλες, πάμε, ναι, γραβιέρες, ναι, ναι, γραβιέρα, να πάμε γραβιέρες Ναξιώτικες. Ωρε φίλε, τρελαίνομαι για γραβιέρα. Πολύ ωραία η γραβιέρα Ναξού, mm-hmm, η πατάτα Ναξού, πολύ ωραία. Ναι, 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 ναι. Και να με πατάτες και με γραβιέρες να περάσουμε πολύ καλά. Να, δύσκολα. Σε βλέπω, η ΑΕΚ που είναι κάποτε ήτο στην Α1, αλλά τώρα... Τώρα είναι στην Α2. Μαζί με τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάποτε, ναι, τέτοιο. Μάλιστα. Ναι. Αυτά από το γυναικείο βόλι, δύσκολα σε βλέπω να το παρακολουθήσεις. Πάμε σε άλλο άθλημα. Σε χαιρετούμε. Ναι. Φιλιά, γεια. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Εδώ και την Γαρμπή. Ω, καλώς την Κιτούλα μας. Τι κάνεις, Κιτούλα μας? Μη με συγκρίνεις, μάτια μου. Για την Γαρμπή, είπαμε το πέσω παγκυζή να πάμε. Μέχρι τι είπες, δεν σ' άκουσα, Κατερίνα μου. Τώρα που αναγνωρίστηκε και λέω ποια είναι και την Γαρμπή, εγώ στο πέσω παγκυζή. Τι είπε, τώρα αναγνωρίστηκε και την Γαρμπή. Και τα δύο αυτά, ότι είναι εγώ, λέμε, δεν πάμε. Α, μάλιστα. Όχι, πανεμιστικά, το κατάλαβα. Βέβαια. Βέβαια. Μπορεί να είμαι μέσα στο σπίτι κλεισμένη, αλλά καταλαβαίνω εύκολα. Έτσι, ακριβώς. Αλλά θέλω να σε πω
κάτι. Να με πεις κάτι. Θα ήθελα, αν μπορέσει κάποιος που με ακούει να το διευθετήσει αυτό για μένα, να το ακούσει στην τηλεόραση, γιατί έτσι αναγνωρίζονται οι καλλιτέχνες. Ναι, έτσι αναγνωρίζονται στην τηλεόραση. Φανικά, ναι, έτσι όπως είμαι εγώ εδώ και χρόνια. Τι να το διευθετήσαμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα επιληθώ το ζήτημα. Θα επιληθώ από Χριστό εδώ. Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, εννοείται. Ξέρεις. Έτσι, γεια σου Κατερίνα μου. Θα σου βάλω ένα τραγουδάκι. Ναι, το είχαμε αναφέρει κιόλας. Δεν είχαμε, για όσους ακούν την εκπομπή μας από το ξεκίνημα, δεν είχαμε πει για το σύνθημα που έχουν, λέγαμε στο φίλο μας τον Prodigy που έκατσε και το άκουσε, το σύνθημα το οποίο έχουν επηρεαστεί οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τα πιο τελευταία και είναι επηρεασμένα από ένα κουπλέ της Κέτης Γαρμπής. Το μη με συγκρίνεις μάτια μου. Είναι του Κώστα Τουρνά, δεν το ήξερα αυτό. Και η στίχη και η μουσική. Για τον Κώστα τον Τουρνά και σε λαϊκά παιδιά μας είχε συνηθίσει σε πιο pop ρυθμούς. Δικέφαλα μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά. Έτσι δεν υπάρχει το σύνθημα του ΠΑΟΚ. Και το κουπλέ είναι αυτό. Είδωλα εικόνες και βιτρίνες η ζωή, όμως σε αγάπησα πολύ. Όταν σε ξεχώρισα, απ' τον κόσμο χώρισα, είδωλα κι εικόνες η ζωή. Τι ζητάς αν ήξερες τι λες, γύρω πάντα υπάρχουνε πολλές. Μα ούτε που θα κοίταζες, ούτε και θα λύτευες, τι ζητάς αν ήξερες. Πάντα είχα αυτές τις απορίες, πάντα ήθελα να γνωρίζω όλους αυτούς που... που επιλέγουνε, όχι επιλέγουνε μάλλον, που εμπνέονται, ποια ήταν η αφορμή, σε ποια στιγμή ας πούμε σκεφτήκανε. Δηλαδή τώρα κάποιος άκουγε αυτό το τραγούδι και είπε ότι θα το κάνω σύνθημα. Τι τον ενέπνευσε και του έδωσε έτσι ας πούμε ένα μπρίο, του έδωσε μια κατεύθυνση, του έδωσε μια όθηση ότι αυτό το πράγμα θα μπορεί να είναι εξεξηγωτικό. Είναι εφάμιλο της έμπνευσης που μπορεί να έχει ο ίδιος ο καλλιτέχνης για να γράψει ένα τραγούδι, το να εμπνευστεί κάποιος ένα οπαδικό σύνθημα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Παπίνο, καλημέρα. Καλώς το να. Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξα πολλά. Αυτό, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι βέβαια ξεσηκωτικό το σύνθημα, έτσι. Απλά είναι ένα σύνθημα το οποίο έχει μια βαθύτερη έννοια, ας πούμε, μέσα. Τα λόγια του εμένα μου ανατριχιάζουν, ας πούμε. Ναι, εξιστόρη πράγματα, ναι. Ναι. Και επομένως, ας πούμε, για μένα... Έχει γράψει, έχει μείνει, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό δηλαδή, αυτός που το έβγαλε, ας πούμε, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που άκουσε αυτό το κουπλέ σου, λέει θα το κάνω σύνθημα, μ' αρέσει. Μάλλον όπως πολλοί στιχουργοί, ας πούμε, εκεί που κάθονται πηγαίνουν στην τουαλέτα και τους έχει τελειώσει για να γράψουν ένα τραγούδι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι τόσο έτσι. Το Παρίσι που το συνδύασε με την τουαλέτα, ότι βγαίνουν τα στιχάκια. Ξέρετε, το συνδύασε με την τουαλέτα. Γιατί δεν θα ξεχάσω μια συνέντευξη του Σταμάτη Γονίδη. Ναι, το έχει πει αυτό Σταμάταρο. Ναι, ναι, ο οποίο είπε εντάξει, όποτε θέλω. Κάνω επιτυχία, γράφω επιτυχία. Ναι. Πάω σε τουαλέτα, λέει, και μέσα σε 5-10 λεπτά θα γράψω μια επιτυχία. Λέει, ναι. Τόσο εύκολο μου είναι. Έτσι, καλά, ναι, εννοείται. Τεράστιο στα μάτια Γονίδη, τεράστιο τουρνά. Βέβαια, εννοείται. Εγώ γράφω στα λεωφορεία. Μέσα στον ΟΑΣΤ έχω εμπνευστεί πάρα πολλά. Αν έχει μια ώρα κίνηση να κατεβείς, δύσκολο όγκρινο σου γράφω μέσα στο λεωφορείο. Κανονικά. Είναι σταγμένο το πρωί που κατεβαίνει, τι λέει. Άστα να πάρει. Βάζει το κεφάλι στο παράθυρο λίγο. Και ονειροπολό, ναι, κανονικότατα. Ο Πολ Μακάρντεϊ έχει γράψει το Imagine, όχι το Imagine, το Yesterday. Το εμπνεύστηκε όταν είδε τη μητέρα του στον ύπνο να του τραγουδάει αυτή τη μελωδία. Και ξύπνησε και έγραψε αμέσως. Του είπε Yesterday your trouble seems so far away. Και σηκώθηκε και το έγραψε επιτόπου στο πιάνο, χωρίς να πιει καφέ. Έτσι. Να τα λέγαμε. Ναι, ναι. Στον ύπνο σου μπορείς να δεις πολλά. Λοιπόν, έχω μια απορία. Στο λεωφορείο μέσα έχει τύχει ποτέ κανένα σαν βαστίσου λαφτή να σου πει Μπάμπη, θέλω αυτόγραφο. Τι κάνεις, Μπάμπη, να σ' αγκαλιάσει κτλ. Έχει συμβεί το εξής γραφικό να με χαιρετάνε στη στάση, μεγάλη περηφάνεια. Και επίσης να με έχουν δει στο λεωφορείο, αλλά να με έχουν χαιρετήσει, να μου το γράφουν μετά. Σε είδα, αλλά ντράπηκα να σου μιλήσω. Και λέω, εγώ θα έπρεπε να ντρέπομαι. Όχι εσύ. Ή ότι δεν ήμουν σίγουρος αν είναι αυτός. Ξέρεις ότι δεν παίρνω λεωφορείο. Παιδιά, το παίρνω για να είμαι ένα με τον κόσμο. Μην νομίζετε, κανονικά έχουμε αυτοκίνητα, τέτοια, αυτά ιστορίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, χθες το over 4,5 το δώσαμε. Το είπες εγώ, έλεγα, το παίξα πονηράδα. Ότι εντάξει, ωραία, και μπορεί και να είναι και λίγα τα γκολ και τέτοια. Όχι, το έβλεπα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι το κρατάει ο Λουτσέσκου και οι παίκτες αυτό που συνέβη στην Πάτρα. Σωστό, γιατί αντιμετώπισε
αναταράχει και προβλήματα. Με μεγάλη σοβαρότητα το αντιμετώπισα το μάτς, με βασική εντεκάδα. Ο Καντουρί πάντα έλεγα ότι είναι παίκτης του 4-3-3 να είναι το δεύτερο ένα από τα δύο οχτάρια. Έτσι δεν είναι ούτε ο κλασικός παίκτης της αυτοφόρου, ούτε ο εξτρέμ. Η θέση του είναι καθαρά σε ένα σύστημα 4-3-3 να είναι το αριστερό οχτάρι σου. Εντάξει, καλά πήγαμε, εύκολο παιχνίδι, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ. Θα πεις και το anytime στάχο από οποίο έχασε τρία γκολ χθες, τι να κάνουμε. Εντάξει, έβαλε την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από τα πόδια. Για τον Ακπόβ, φίλε, δεν έχω να πω κάτι. Με εντυπωσιάζει κάθε φορά που τον βλέπω στο παιχνίδι, με εντυπωσιάζει. Όχι ότι ο Πρίγιοβιτς ήταν αμελητή αποσότητα. Ναι. Αλλά οι δουλειές που κάνει μέσα στο γήπεδο και το πόσο πολύ δουλεύει για τους συμπαίκτες του. Άμα αρχίζουν τα κάνει άλλη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Εγώ τον είδα, ρε φίλε. Έβαλε ένα καθαρό γκολ, πάλι ακυρώθηκε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σε δύο φάσεις μέσα πάλι για γκολ. Πάλι εντάξει, δεν το κατάφερε. Εντάξει, είναι και αγχωμένος. Φαίνεται ότι θέλει να σκοράρει. Ναι. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκρηκτικός. Δύσκολα του παίρνει την μπάλα. Ναι, είναι θορυκτό. Είναι πραγματικά ένα σταύρος, έτσι. Το κατέβαλε που κάνει στη φάση με το ζαμπάκι του, τη πάει την μπάλα μέσα και βάζει ένα γκολ. Το οποίο τα τρία τέταρτα είναι του Ακπόμ, έτσι. Είναι μία από τις, πώς να το πω, χαρακτηριστική κίνηση, το ανέφερα και πριν και το έκανε πολύ και το γκολ που πέτυχε, δεν θυμάμαι, ο Μαουρίτσιο στον Αστέρα Τρίπολης, πάλι προήρθε από τέτοια ενέργεια, αυτό το κατέβασμα με το στήθος, η άνεση, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτού του είδους, ας πούμε, η προσέγγιση, ο τρόπος με τον οποίο αγγίζει την μπάλα. Είναι από τις αγαπημένες μου κινήσεις ενός επιθετικού. Και δεν, αν παρατήρησες, από τα μπροξήματα δεν πέφτει εύκολα. Έτσι, δηλαδή δεν ούτε τα μπροξήματα στον αέρα. Το θέμα είναι ότι τώρα τα περνάς ανώδυνα. Άμα όλες αυτές οι χαμένες, όχι όλες, δεν έχει και πολλές χαμένες ευκαιρίες, αν η αφλογιστή αφαιρυπίν, λέμε, του Ακμπόμπ συνοδευόταν από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ίσως να υπήρχε και άλλη προσέγγιση. Να υπήρχε άλλου είδους μουρμούρα, δεν ξέρω και εγώ τι. Από τη στιγμή που η ομάδα κερδίζει, εντάξει, okay, τα εξετάζεις όλα θετικά. Επίσης και κάτι ακόμα, όλοι λέγαμε ότι μετά τον Γενάρη ο ΠΑΟΚ θα ανέβει, έτσι, σιγά σιγά. Αρχή θα θυμίζει τον περσινό ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί δεν θα έχει το μεσοδόματο παιχνίδι, θα μπορούν να δουλέψουν πιο εύκολα, πιο άνετα στις προπονήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΑΕΚ τώρα, βλέπω, που παίζει λίγο καλύτερα και αυτή. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα να μην έχεις παιχνίδια μεσοδόματα. Καλά, εννοείται. Δύσκολα τα αντέχουν οι ελληνικές ομάδες με το μικρό ρόστερ που έχουν, ας πούμε. Ενώ ποιοτικό βεκτών, έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Αυτά. Σε χαιρετούμε. Αυτά, καλό δρόμο. Πώς είναι η κατάσταση έξω, δεν έχουμε βροχή, τίποτα τέτοια. Εντάξει, βροχή. Όχι, δεν έχει βροχή αυτή τη στιγμή. Ναι. Καλά είναι. Ωραία. Μια ελαφριά ομίχλη πάλι. Τα γνωστά. Προσεγγίζει τον δρόμο μας. Οκ, okay, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Ναι, ναι. Καλημέρα. Ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως. Έχουμε κάνει από χαΐνιδες, έχουμε κάνει. Ποιο? Ποιο, βρε, πες το, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω, πες, θα το πεις το σύνθημα. Ναι, για πάρτι σου δικέφαλε, ναι. Όλα τα κύπελα στο Φιλαδέλφια. Ναι. Τέτοια γερά δικέφαλε, γιατί σε βλέπουν από ψηλά τα αδέλφια. Χαΐνιδες ποιο κομμάτι? Τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Μάλιστα. Αλλά άρα, τεχνηλά. Μάλιστα. Μπατμανίδη κανένας δεν διασκευάζει. Κανένας δεν κάνει σύνδημα του Μπατμανίδη. Και το επόμενο θα είναι Μπατμανίδη. Άντε, ξυπνάτε. Άντε, να πούμε τι κάνετε εκεί πέρα. Τους έχετε κάνει όλους μάγκες και έχουμε τόσο ξεσηκωτικά τραγούδια. Για να τραγουδήσετε στις κερκιδές. Για την καλαθόσφαιρα την Αμερικανική δεν είπαμε, γιατί δεν λέτε. Αποτελέσματα τα ξημερώματα: Toronto Raptors, Sacramento Kings 120-105, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers 123-114, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers 106-98 και Phoenix Suns σε Minnesota Timberwolves 91-118. Δυστυχώς για εμάς, για την εκπομπούλα μας, την καθαρά τενιστική εκπομπή, δεν θα μπορέσουμε να συμπέσουμε μαζί με την μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά αύριο Πέμπτη, ο οποίος αντιμετωπίζει στα ημιτελικά του Australian Open το Ράφα Ναδάλ. Το παιχνίδι, το match, πώς θέλετε πέστε το, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 10.30 ώρα Ελλάδας το πρωί. Και έτσι δεν θα μπορέσουμε και εμείς να συνοδεύσουμε την προσπάθεια του Έλληνα τενίστα,
πως πολύ ωραία πράξαμε χθες και του δώσαμε την όθηση και έτσι έφτασε στην, στην πρόκριση. Δεν και μισή αύριο θα έχει τρόικα. Καλά, εντάξει. Τα συζητάνε αυτοί πόσα εισιτήρια έκοψε, ποια ήταν η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή και, και ούτω καθεξής. Τα γνωστά της, της τρόικας που λαμβάνουν χώρα καθημερινά εδώ, 10 με 12 στον Λίμερο 107,4. Παρ' όλα αυτά θα είναι, είναι πρωί, μας βολεύει, θα είμαστε ξύπνοι. Παρακολουθήσουμε 10 και μισή, βάλε μία η ώρα θα τελειώσει. Μπα. Ξυπνητήρι, ξυπνητήρι, γυρνάμε από την εκπομπή, κοιμόμαστε ξυπνητήρι, ξυπνάμε για τις 12 και βλέπουμε το τέλος. Ας πούμε, κάνουμε και κανένα σχόλιο για να δείξουμε ότι ξέρουμε και τελειώνει εκεί η μπουγάδα. Το τένις που μπήκε έτσι, ας πούμε, τότε πολλοί βλέπουν αποκλεισμό. Αποκλεισμό όχι λόγω επειδή φυσικά της ανωτερότητας του Ράφα Ναδάλ, αλλά λόγω επειδή των ευχών του Κυριακού Μητσοτάκη προς τον Έλληνα άσο της αντισφαίρησης. Είμαστε μαζί σου, αυτό κάνουμε, ράνουμε. Κατά πολύ πάει καλά με τις ευχές και με τις προσεγγίσεις αθλητικές ο Κυριακός Μητσοτάκης. Διαβάζαμε χθες και τα μηνύματα των φίλων του Άρεως ότι φέρε πίσω τη φανέλα μπας και σταματήσουν οι τραυματισμοί στην ομάδα. Τελευταία μας ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας και την πρώτη ώρα της δεύτερης μας ώρας εδώ στο λόγο, επειδή 7:30 θα αναπαυληθούμε, θα αναπαυθούμε ο λίγον τι, θα οδηγηθούμε στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε δυνατή μάχημη για τον ντεμαρά της εκπομπής, δυνατή, γεμάτη. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στον Λίβερο 107,4 στο πρωινό της 23ης του Γενάρη, τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. Καλημερίζουμε όσους τώρα μπαίνουν στην παρεούλα και τι δεν χάσατε, πού να σας τα λέμε και δεν θα σας πούμε τίποτα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια, στη σελιδούλα μας και εκεί μας ακούτε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που λέει φαινόμενο φωτιάς για τραγική ηρωνία. Πάνω στην κουβέντα που είχαμε πριν ονοματίζουμε τα καιρικά φαινόμενα, το φαινόμενο Φίβος το μετονομάζουμε μάλλον από μια προσωπικότητα του αθλητικού γίγνεσαι. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Νικόλ που μας στέλνει και αυτή τις καλημέρες. Λέει κοιμάμαι εκεί μες στο δάσος και περπατώ ανάμεσα στα καταπράσινα δέντρα. Ξαφνικά ακούω τον Μπατμανίδη, λέω θα πέρασε κανένα αυτοκίνητο και το είχε τέρμα. Αλλά συνεχίζω τη βόλτα μου και ο Μπάμπη συνεχίζει να ακούγεται και λέω θα είναι εδώ κάποιος με ραδιοφωνάκι, δεν εξηγείται αλλιώς. Κοιτάω πίσω από κάτι δέντρα και βλέπω ένα μπέλι και ένας άντρας γύρω στα 30 γυμνός από τη μέση και πάνω σκάβει και έχει ανοιχτό το ράδιο. Και λέω ναι μωρέ, ο Λευτέρης θα είναι. Και μετά ξύπνησα, δευτερολογούσε ο Λευτέρης. Όνειρο ήταν αυτό φίλοι μας Νικόλ. Περπατάς στο δάσος και ακούς φωνές. Πω, τι έχει ο κόσμος, ας πούμε, τι ψυχικά παθαίνει. Άντε να βρεις τώρα ονειροκρίτη να σου εξηγήσει το όνειρο. Αν ακούσεις Μπάμπη Μπατμανίδη στον ύπνο σου, όχ Παναγία μου, να πας να σε διαβάσουν καλύτερα. Σε άλλες ειδήσεις, όχι τόσο από το αθλητικό γίγνεσθε, αλλά φέτος τα, ή μάλλον τα τελευταία δύο χρόνια, τα τηλεοπτικά μας απασχολούν ο λίγον τι παραπάνω φέτος. Τους φιλάθλοι του ΠΑΟΚ που ρίχνουν μια ματιά και στις θεαματικότητες, έχουν εκεί στην άκρη του μυαλού τους πέρα από το τι θα κάνει το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, ο ένας ο άλλος, τι θα κάνει και το Open. Παρακολουθούν στεναρά και δεν είναι και λίγες οι φορές που απευθύνονται κιόλας και στους δικούντες, βασικά κυρίως στον Γιώργο Σαββίδη που είναι πιο άμεσα επικοινωνήσιμος. Φαίνεται όμως ότι θα αποκτήσει αντίπαλον δέος. Αντίπαλον δέος με την έννοια όχι της άμεσης αντιπαλότητας, διότι υπάρχουν και άλλοι αντιπάλοι και άλλα κανάλια, αλλά ίσως να μεταφερθεί μια ποδοσφαιρική κόντρα, να μεταφερθεί και να γίνει και πιο τηλεοπτική. Καθότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να ενεργοποιήσει εκ νέου το Mega Channel, να αναστήσει, να επαναφέρει, όπως θέλετε πέστε το. Ετοιμάζει το Mega One, το οποίο θα εκπέμπει από τα στούντια του Alter.
υπάρχει μια σχετική έτσι φημολογία και μια πληροφόρηση για το για την προσπάθεια επανεργοποίησης του πολύ αγαπημένου μας Μέγκα. Ούτως ή άλλως νομίζω είχε μπει μέσα και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Μαρινάκης μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΟΛ. Σύμφωνα λέει με τα όσα ακούγεται, το κτίριο που θα φιλοξενήσει το νέο κανάλι είναι στην οδό Αγίας Παρασκευής, αλλά τη Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται η ΕΡΤ, στο μπουρνάζι του Περιστερίου, εκεί από που έβγαινε το Alter. Το κτίριο έχει υποστεί ανακαίνιση, ενώνει στη φάση όπου στείνονται τα νέα στούντιο και δεν αποκλείεται να επανέρθουν και να επανακάμψουν και παλαιά προσώπατα από το πάλε ποτέ Μέγκα Τσάνελε, όπως η Όλγα Τρέμη. Χαρά σε Ευαγγέλια για τον Μάριο Ασλάμα, φαντάζομαι, το να ξαναδεί την πολύ αγαπημένη του Anchor Woman, την κυρία, την επιτομή της κομψότητας και όλα αυτά τα μαγικά που μας έχει χαρίσει ο Μάριο ως περιγραφή. Ενώ φουντώνουν λέει και οι φήμες για τον πολύ αγαπημένο μας επίσης Γιάννη Πρετεντέρη, ο οποίος ήδη εργάζεται στο έντυπο συγκρότημα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Διευθυντές ειδήσεων λέει το ρεπορτάζ θα είναι η Πόπη Τσαπανίδου και ο Ανδρέας Παναγόπουλος, και πλέον αυτό που μένει είναι να εκδοθεί η άδεια για τον νέο σταθμό από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Mega One και Open να παίζουν αναμεταξύ των ναι. Να βλέπουμε τώρα εδώ και συνθήματα, όπως λέγαμε, ξεκίνησαμε την εκπομπή με τα συνθήματα, να έχουν και ανάλογα συνθήματα, οι ανάλογες αντιπαραθέσεις και οι οπαδοί και οι φιλάθλοι. Τι ακροματικότητα κάνατε χθες, ασκήσαμε, είχαμε, βαρέσαμε κάτι τριαντάρια και ούτω καθεξής. Θα έχει ένα έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς που παρακολουθούμε και αυτά τα ανδρόμενα. Εντάξει, έχουμε και το κομματάκι μας, το Μέγκα μας, τα μυαλά μου τα πονάς. Αγωνιούμε για τις εξελίξεις, γενικότερα για τις όλες τις επαναδραστηριοποιήσεις. Βλέπουμε ότι διασπάται το κοινάλ, επιστρέφει η Δημάρ ως αυτόνομη, θα επιστρέψει και το Πασόκ επίσης ως αυτόνομο, έτσι, για να έχουμε και εμείς να φάμε ψωμάκι, γιατί τα γράφαμε τα τραγούδια για να πηγαίνουν να κάνουν συνασπισμούς, για να στερούμαστε εδώ τα δικαιώματά μας. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Φέρτε μας πάλι πίσω τα παλιά. Φέρτε μας πάλι πίσω την πρωτητέρα κατάσταση. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, γάτε μου. Καλώς το να. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Βεβαίως. Και τόσο αργά, και τόσο αργά κιόλας. Ναι, ναι. Κάτι αλλαγές, βάρδες, κάτι βλάδες, κάτι τόνα, κάτι άλλο. Χαθήκαμε. Έτσι. Έχω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Mega One. Η Νόρουαν. Δεν το σκέφτηκε. Δεν υιοθετούμε, ναι. Μάλιστα. Δεν υιοθετούμε, ρωτάμε. Ρωτάμε. Ναι. Φαίνεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει ένα κόλλημα με το One στο τέλος. Αν είσαι πρώτος τόσα χρόνια, Ολυμπιακός μια ζωή, πρωτοπόρος. Σωστό. Γιατί είναι έβδομος που είναι και η θύρα 7. Να τα λέμε. Μέγκα 7 να λέγω. Θα ήταν ωραίο και αυτό. Μέγκα 7, Μέγκα 7. Ναι, αλλά το 11, Mega 7, το, το 7 θα παρέπεμπε στο παλαιό κανάλι του Γιώργου του Μπατατούδη. Α, είναι και αυτό. Μην το, μη το ξεχνάμε, μην το ξεχνάμε. 7 λοιπόν, δεν λεγότανε. Αν δεν κάνω λάθος. 7X, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Ξέρεις, Μπατατούδης από τα μέρη μου είναι, να ξέρεις. Α, μεγάλος Γιώργαρος. Μεγάλος Γιώργα. Κάπου διάβαζα μια συνέντευξή του τώρα τελευταία ότι καταστράφηκα από τον ΠΑΟ και κάτι τέτοιο. Έτσι. Εντάξει, τώρα ποιος κατέστρεψε ποιον δεν ξέρω. Ο συμπαρατσούκλος Γιώργος Μπατατούδης, ο Μπάτμαν, να τα λέμε και αυτά. Ναι, ναι, μήπως από εκεί εμπνεύστηκε. Όχι, εντάξει, τόσο πιστολέρο, τόσο πιστολέρο. Δεν θα ήταν κακό. Κούτρα τζιζίμπερ, παιδί μου, πιστολέρο δεν είμαι. Κούτρα και στο παρατσούκλια. Εννοείται. Εσύ καλά, εκεί η Γερμανία, όλα κομπλέ. Δόξα τον Πανάγαθο και Πανμέγιστο Ιησού Χριστό. Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή βεβαίως τώρα συντονίστηκα. Ναι, ναι. Για πες μου λίγο, τι έχασα νωρίτερα που δεν τα λες. Α, θα τα ακούσεις αύριο. Τίποτα. Ότι έχει το λόγο, επειδή κάθε μέρα. Κατάλαβα. Δεν θυμάμαι καν. Δεν θυμάμαι. Συζητήσαμε τόσο πολλά θέματα. Ναι, προανήγγειλε πληρωμένο ο φίλος μας. Ο Παφούλιας, αυτό, τελείωσε. Θα τελείωσε. Έρχομαι. Έλα. Έλα εδώ, Ελλάδα, να πληρωθείς από αύριο. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Έγινε και εγώ, και εγώ. Καλή δουλίτσα, καλά δρομολόγια. Φιλιά, φιλιά. Στην μαγευτική Γερμανία, που είναι και αυτή συντονισμένη με το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας.
Απ' μας το κλεισέ. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως και στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς με την εκπομπούλα μας. Αλλά πρέπει να πάρει και ένα κανάλι και ο Καρυπίδης, είναι η αλήθεια. Πρέπει να μπει μέσα στο τηλεοπτικό γίγνεσθε. Να έχουμε και εδώ ρε παιδί μου τη δικιά μας την ιστορία. Σου πάρει το TV Μακεδονία. Ας ξεκινήσει με ένα τοπικό. Νομίζω το TV Μακεδονία είναι και πανελλήνιας εμβέλειας. Οπότε ναι, μπαίνει μέσα στα πεπραγμένα κανονικότητα για να δώσει ζωούλα, να δώσει μια νέα πνοή στις καθημερινές αντιπαραθέσεις που έχουμε, είτε κτηματικές ενίοτε εδώ στο λόγο επειδή, όπως έχει εκπομπή της Δευτέρας ας πούμε, που αναπτύξαμε όλο το κτηματολόγιο το εθνικό εδώ, τοπογράφη, πολιτική, μηχανική, οι πάντες δώσανε το παρόν στην εκπομπή. Για ούτως ή άλλως πεδίο αντιπαραθέσεων πάντα είναι και η θεαματικότητα στα τελευταία χρόνια, όταν μάλλον εμπλέκεται κανάλι ελευθέρας διανομής, ελευθέρας εκπομπής, όπως και η ΕΡΤ που μεταδίδει τα παιχνίδια του Άρη, και τα εξετάζουμε συχνά πυκνά. Κυριακούλες εδώ, τι ακροματικότητες έκανε, ακροματικότητες επιμένω, να άμα είσαι ραδιοφωνικός, τι θεαματικότητες έκανε η κάθε εκπομπή. Το Παγκρίτιο, έδρα της Εθνικής για τα επόμενα 4 χρόνια, με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου να μεταφέρεται, να φεύγει από την Αθήνα και τον Πειραιά. Δεν της πολυπήγει ούτε το Καραϊσκάκι ούτε το ΆΚΑ, και θα κάνει πρεμιέρα στις 8 έκτου με Ιταλία και στις 11 έκτου με Αρμενία τα πρώτα παιχνίδια. Να την κριτική, θα δουν ωραίο ματσάκι, θα δουν Ιταλία. Τόσα χρόνια δεν κλεινόμαστε με καμία από τις πολύ πολύ πολύ, από τα μεγαθύρια. Σπανίως δηλαδή η Ελλάδα πάντα έχει κάτι δευτερότριτες ομάδες, κάτι Ελβετίες, Ουκρανίες, δεν έχει έτσι από τα γκράντε ποδοσφαιρικά ονόματα. 8 Ιουνίου Ιταλία, 11 Ιουνίου Αρμενία για τα προκριματικά του Euro του 2020, και 4 χρόνια θα παίζει εκεί στην Κρήτη. Μια χαρά και καλύτερες καιρικές συνθήκες. Αφού δεν παίζει στα 2 αωράκια, να δώσει και εκεί το ποδοσφαιρικό της παρόν. Η αθλητική επικαιρότητα εν ολίγης αυτή ήταν και το τι θα ακολουθήσει σήμερα. Φτωχή θα είναι και σήμερα, σας προειδεάζουμε. Άντε βαριά, κάναμε τα γραφικό. Όχι αμάν αμάν τι και πώς. Ήρεμε και η σημερινή εβδομάδα, αλλά είπαμε έχει το κυπελάκι, κάτι θα παρακολουθήσουμε, κάτι θα δούμε από τις 3 η ώρα τα ματσάκια. Μια χαρά θα είναι τα πραγματάκια, και αύριο κύπελο, μετά Παρασκευή μπασκετάκια, έρχεται ξανά και το Σαββατοκυριακό ποδόσφαιρα. Κομπλέ είμαστε. Η εβδομάδα που έχει το κάτι το μεσοβδόμαδο το ποδοσφαιρικό να σπάει βρε παιδί μου. Και αύριο το τένις βέβαια πρωί, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Τελικώς λογικά είναι Πέμπτη, είναι καμιά Κυριακή. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Παπινό. Καλημέρα. Να πούμε λίγο ότι ο Μίγλε έχει πυκνώσει λίγο πιο πολύ. Σε ποιο σημείο. Στη Μουδανίων τώρα που κυκλοφορώ, είναι λίγο πιο πυκνή. Λίγο παραπάνω προσοχή, έτσι. Μάλιστα. Οπότε το βγαίνεις και τα λες αυτά. ναι, δεν ξέρω. Μιλε... Λίγο παραπάνω προσοχή, ναι. Γιατί όσο ξημερώνει πάντα είναι πιο δύσκολο. Ναι, λίγο, μη δούμε πάλι κάμια τέτοια ότι με τεράστιο πρόβλημα από εκεί που πέρασες και μας είπες λίγο προσοχή. Δεν σ' άκουσε κανένας. Ναι, γιατί μετά τελείωσε, θα μου βγει το όνομα πάλι. ναι, όχι, μακάρι να πάνε τα πράγματα. Καλά κάνεις και μας ενημερώνεις. Να έχει ο κόσμος και το νου του. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Καλημέρα από το Λονδίνο. Έτσι, σε Λονδίνο είμαστε. Λοιπόν, από το Λίβερπουλ ήθελα να ήμουν, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Ναι, και το Λονδίνο καλό. Δεν πρέπει να είναι, δεν έχω πάει, αλλά δεν πρέπει να είναι καθόλου ωραίο το Λονδίνο. Δεν ξέρω, το Λονδίνο λέω, το Λίβερπουλ. Εγώ μόνο από φωτογραφίες που το βλέπω, εντάξει, είναι μια κλασική, ελληνική πόλη. Δεν πρέπει να είναι, εντάξει το Λονδίνο δεν το συζητάμε, αλλά τέλος πάντων. Θα ήθελες να είσαι και να έχεις εκεί να βλέπεις μπαλίτσες σου, εννοείται. Το Λίβερπουλ μόνο είναι να πηγαίνεις, ας πούμε, στο Άγαπη, να βλέπεις μπαλίτσες. Και τελειώσαμε, βέβαια. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά που είπες για αυτό το μήνα, οπωσδήποτε είναι πιο φτωχός νομίζω, των τελευταίων ετών εδώ στην Ελλάδα ιδίως.
Ναι. Το ενδιαφέρον πλησιάζει στο μηδέν. Πλησιάζει, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, απλά ο επόμενος μήνας είναι ο καλός. Εντάξει, μετά το Φλεβάρης ξεκινάνε τα καλά. Ναι, αυτό είναι. Το πραγματικό και το Europa, εντάξει. Τα knockout, αυτά γουστάρουμε. Όπως και να το κάνουμε. Το ξεχάνουμε λίγο, κάνει διακοπές εδώ το τηλεφωνάκι σου. Έλα, μ' ακούς. Ναι, τώρα ναι. Λοιπόν, Liverpool δηλαδή. Θα τα δύο τα... Με ποιο παίζουμε? Με το Bayern. Έλα βρε, πια μπάγκερ τώρα βρε. Ούτε κάτι. Δεν το λέω έτσι γιατί πρέπει να το πω έτσι. Ψάχνουμε τους Γερμανούς. Εντάξει, σε κάποιους δεν ακούγεται καλό αυτό ή δεν θα αρέσει, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Θα τους παίξουμε και νομίζω ότι θα τους αποκλείσουμε. Τώρα, φυσικά τώρα είναι το πρωτάθλημα να πάρουμε γιατί 29 χρόνια για τη Λίβερπουλ είναι πολλά, πάρα πολλά. 30 μήπως, το 9, το 89 δεν είναι το τελευταίο. Ναι, το 89 είναι. 30, ναι. Πάμε 30. Πάμε 30. Δεν θέλεις να τα λες όλα γιατί τα έχεις λίγο πειράζει. Και το 29 είναι σαν αυτό, δεσποινείς εντός 39 που λέγανε και τέτοια. Σαν οι γυναίκες κόβουν. Ας ελπίσουμε να μην χρειάζεται να κόβουμε, να μηδενείς το κοντέρ. Έγινε, καλό δρόμο, καλή δουλίτσα. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς την λήξη της σημερινής μας αναμετρήσεως εδώ στο αθλητικότατο λόγο, επειδή πολύ επικαιρότητα ξανά μπροστά στους δέκτες σας και στα ότα σας αύριο το πάρα πολύ πρωί στις 6. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή τον Τζαζαρό, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Θα κλείσουμε φυσικά αφού μας δόθηκε αφορμή, η επικαιρότητα είναι. Μέγκα μας, τα μυαλά μου τα πονάς, εάν και εφόσον επανακάμψει όπως λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ Mega One, το νέο κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα παραφράσουμε κι εμείς ολίγον τι, ίσως και το τραγούδι μας, αντί για Mega Mas, Mega Ones ενδεχομένως. Σας φιλούμε να έχετε μια όμορφη και ψύχρεμη ημέρα. Τσάω. Η καρδιά για σένα τρέμει, δες τι έπαθε η Ερμή, και κανείς δεν το είχε πει πως θα γίνει ανατροπή. Μια ζωή να με το θύμα, την παλεύω σήμα τσιμά, με χορεύει στο τάψι, πιο χαζός κι απ' τον κάψι. Μεγκαμάς, τα μυαλά μου τα πονάς. Μεγκαμάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Μεγκαμάς, τα μυαλά μου τα πονάς. Μεγκαμάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Μια για πάντα στέκεις μόνη, δίχως τον θα'ναι ο Τζέρι, με ένα σκέτο πρετεντερί. Κι ο καιρός βρε γαρέκεις, που θα στέκεις κατά γης, γιατί αγάπη θα βρω άλλη, τώρα αλλάζω το κανάλι. Μεγκαμάς, τα μυαλά μου πονάς. Μεγκαμάς, τι θα γίνει φίλε μου με μας. Μεγκαμάς, τα μυαλά μου τα πονάς.